Καλησπέρα, εδώ είμαστε, ξεκινάμε στο τρίποντο που λέει και ο Κώστος Κούσης. Έχετε σε πολύ λίγο, είναι στην τηλεδιάσκεψη της FIBA αυτή την ώρα. Μου έδωσε τα κλειδιά της εκπομπής, ξεκινάω solo εμφάνιση και έρχεται σε πολύ λίγο. Τρέχουν τα ζητήματα και στο μπασκετικό προσκήνιο. Έχει κληρώσεις, τηλεδιασκέψεις. Ρυθμίζονται τα πάντα για να ξεκινήσει. Καλώς εχόν των πραγμάτων και η σεζόν στο μπάσκετ, που βρίσκει τον Ηρακλή στην Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια. Έγινε η κλήρωση για τον Basketball Champions League, ξέρει τους αντιπάλους του και στα προκριματικά και στους ομίλους εφόσον προκριθεί ο γυραιός. Πλέον ξέρει τους αντιπάλους σε περίπτωση που αποκλειστεί από τη συνέχεια του Basketball Champions League. Θα υποβαθμιστεί, είναι η αλήθεια, αλλά πάλι θα συμμετάσχει σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, το FIBA Europe Cup όπως ονομάζεται. Η δεύτερη τη τάξη διοργάνωση της FIBA και στη δυναμική τάξη είναι η τέταρτη στην Ευρώπη μετά την EuroLeague και το EuroCup. Πάντως και εκεί έχει αξιολογικές ομάδες, είναι η αλήθεια. Τα πούμε σε συνέχεια με τον όμιλο που ίσως βρεθεί ο Ηρακλής σε περίπτωση που αποκλειστεί, κάτι το οποίο απευχόμαστε εννοείται. Πολλά ευρωπαϊκά δεδομένα, όχι μόνο στον χώρο του μπάσκετ αλλά και του ποδοσφαίρου, θα τα πούμε σε συνέχεια και αυτά. Έκανε θόρυβο εχθές η Ίντερ του Αντώνιο Κόντε και δικαιολογημένα είναι υπερομάδα. Και αν συνεχιστεί πάνω αυτό το μοντέλο που προσπαθεί να χτίσει, αυτή η φιλοσοφία του Αντώνιο Κόντε και τα επόμενα χρόνια, βλέπω την Ίντερ να γυρνάει στις παλιές δόξες. Τελευταία κατάκτηση Champions League από την Ίντερ ήταν το 2010, να θυμίσω. Έκτοτε δεν έχει πάρει κι άλλο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Τώρα θα έχει την ευκαιρία την Παρασκευή να κατακτήσει ακόμα ένα. Τρία Champions League έχει και τρία Europa, UEFA, τα παλιά. Ίντερ, συνεπώς πάει για το τέταρτο. Και απ' την άλλη έχουμε την Πολυνίκη του θεσμού της Σεβίλη, η οποία πάει για το έκτο. Ήδη έχει το χρυσό σηματάκι που είχαμε πει και στην εκπομπή της Κυριακής. Αυτό θέλει σιγά σιγά να πάρει και η Ίντερ. Βέβαια θα πάει τώρα στο τέταρτο αν το κατακτήσει. Της μένει άλλο ένα, το οποίο μάλλον, αν συνεχίσει πάνω σε αυτό το μοντέλο όπως είπαμε και πριν, θα αργήσει να πάρει, γιατί θα έχει σταθερή παρουσία στο UEFA Champions League. Συνεπώς αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Europa League την Παρασκευή. Ξεκινάμε ημιτελικά σήμερα στο UEFA Champions League. Δύο ζευγάρια με ξεκάθαρα φαβόρι και outsider. Βέβαια όλα αυτά στα χαρτιά. Μας έχει αποδείξει περίτρανα πολλές φορές το UEFA Champions League ότι είναι μια τρελή διοργάνωση. Τα προγνωστικά είναι η αλήθεια, τις περισσότερες φορές πηγαίνουν περίπατο. Αποτύχαμε, οφείλουμε να το παραδεχθούμε αυτό για ακόμα μια φορά. Είχαμε βάλει United Inter στον τελικό του Europa League, αλλά πού να φανταστώ ότι θα τα χάνει με άδεια εστία ο Μαρσιάλ. Κώστα, νομίζω έκανε την καλύτερη επιλογή, δεν το είχα σκεφτεί. Να ανοίξουμε το κοντίσιο, ναι. Ναι, ρε φίλε, όντως. Πώς μου διέφυγε πρέπει αυτό. Πρέπει να είσαι έμπειρος. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Τι γίνεται? Χαίρετε. Όλα καλά. Εδώ ξεκινήσαμε δυναμικά. Με ευρωπαϊκά δεδομένα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Τα είπα λίγο επιδερμικά για την κλήρωση του Europe Cup. Θα πούμε στη συνέχεια τον όμιλο του Ηρακλή στο πευκταίο σενάριο, έτσι. Που μείνει εκτός συνέχεια σε BCL. Γνωρίζει ήδη τους αντιπάλους για αυτή τη διοργάνωση. Θα έχει σίγουρα ευρωπαϊκά παιχνίδια μέσα στο χειμώνα ο Ηρακλής. Είναι δεδομένο αυτό. Το σίγουρο είναι ότι ο Ηρακλής θα παίζει Ευρώπη. Ναι. Τώρα, με ποιον, πότε, πού κτλ. Κορονοϊού επιτρέποντος και νικών βεβαίως ερχόμενων, θα γνωρίζουμε σε λίγο που θα παίξει. Καταρχήν να πούμε το χθεσινό, τη χθεσινή είδηση, να την επαναλάβουμε, να την υπενθυμίσουμε. Ότι οι αγώνες στο BCL, οι προκριματικοί, ναι, θα γίνουν μονή αγώνες σε μία πόλη όπου θα είναι σαν Final Four. Δηλαδή θα είναι ένας ημιτελικός με τον Κεραυνό και ο άλλος ημιτελικός, ας πούμε, θα είναι αυτός της Γκρόνιγκεν με τη Ντνίπρο. Θα είναι δύο αγώνες. Οι νικητές των δύο αυτών αγώνων, ο Ηρακλής, ας πούμε, και η Γκρόνιγκεν, λέω εγώ, έτσι μια πιθανότητα, θα παίξουν σε έναν, ας πούμε, τελικό. Και ο νικητής αυτού του αγώνα, Ηρακλής Γκρόνιγκεν, για παράδειγμα, θα προκριθεί στους ομίλους του Basketball Champions League. Οι υπόλοιποι, όλοι οι άλλοι, θα παίξουν στο FIBA Euro Cup. Όποιος έχει δηλώσει συμμετοχή τώρα από την τετράδα αυτή, έχουν δηλώσει όλοι. Ο Ηρακλής τώρα σήμερα συμμετείχε στην κλήρωση του FIBA Euro Cup.
Τώρα βεβαίως είναι λίγο μπερδεμένη αυτή η διοργάνωση, η διαδικασία, γιατί παίζουν οι νικητές, οι χαμένοι από το BCL, έρχονται, φεύγουν και είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ο Ηρακλής πρέπει να έχει στο μυαλό του το BCL και την πρόκριση με τον Κεραυνό και κατόπιν με τον νικητή των Ουκρανών με τους Ολλανδούς, και μετά να έχει το μυαλό του στο FIBA Europe Cup, που βεβαίως είναι μια διοργάνωση η οποία όλο ένα ανεβαίνει και αυτή. Mm-hmm. Η Μπεσίκτας παίζει εκεί, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι, μια τουρκική ομάδα με πάρα πολλά χρήματα και με πολλά μπαν. Mm-hmm. Τώρα πώς παίζουν αυτοί, έχουν μπαν και εμείς λέμε ότι δεν μπορούν οι ομάδες μας να παίξουν, είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο η FIBA πρέπει να μας διευκρινίσει. Εκτός αν αλλάζουν και αυτοί αφημί και έχουμε αυτά τα δεδομένα. Ο Ηρακλής λοιπόν θα παίξει με την Κόρμεντ από την Ουγγαρία, με τον νικητή του αγώνα Belfius Anvil. Η Belfius είναι από το Βέλγιο και η Anvil είναι από την Πολωνία, και με τη Reggio Emilia από την Ιταλία. Αυτό σε περίπτωση που αποκλειστεί από τον Κεραυνό. Έτσι. Ωραία. Αυτό σε περίπτωση που αποκλειστεί από τον Κεραυνό. Εάν κερδίσει τον Κεραυνό και παίξει με την Groningen και χάσει, ναι, πάει σε άλλο όμιλο. Θα παίξει άλλο όμιλο. Στον F. Στον έκτο όμιλο, πράγματι. Ωραία. Όπου εκεί θα είναι η Mornar Bar από το Μαυροβούνιο. Έχει σταθερή παρουσία σε είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Είναι FIBA, δύσκολη ομάδα, ναι. Χρόνια. Πάει καλά και στην Αδριατική Λίγκα. Η Ντεμπός από την Ολλανδία. Η γνωστή Ντεμπός από τότε με τον Γκάλι και τα λοιπά. Τώρα είναι η τρίτη ομάδα της Ολλανδίας. Να πούμε ότι η πρώτη ομάδα στην Ολλανδία είναι η Τσβόλε μαζί με την Groningen και μετά είναι η Ντεμπός. Και η Μπορισφέν από την Λευκορωσία. Δύσκολο ταξίδι αυτό. Δύσκολο ταξίδι αυτό στη Λευκορωσία, πράγματι. τώρα, η πιο σημαντική σημείωση σε όλα αυτά που λέμε είναι ότι η απόφαση για το πότε θα ξεκινήσει η διοργάνωση, για το πού θα γίνουν οι αγώνες, πώς θα γίνουν οι αγώνες, δηλαδή με κόσμο ή χωρίς, θα πάρθει από το Συμβούλιο της FIBA την 1η Σεπτεμβρίου. Που σημαίνει ότι αν ο κορονοϊός δεν μας τα πει καλά, θα έχουμε θέμα. Μπορεί να πάει πιο μετά, μπορεί να γίνουν οι αγώνες πάλι σε μια πόλη. Πολλά μπορεί. Σαν τουρνουά, τέσσερις ομάδες, ναι, όλοι πολλά, με όλους. Πολλά μπορεί. Και οι πρώτοι δύο πολλά μπορεί. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια σύσκεψη που είχαν οι εκπρόσωποι των ομάδων, γι' αυτό και αργήσαμε. Mm-hmm. Παρένθεση. Λοιπόν, όπου συζητήθηκαν τα οργανωτικά, δηλαδή σας βολεύει να παίξουμε 7 η ώρα, ναι δεν μας βολεύει, όχι δεν μας βολεύει, θέλουμε να παίξουμε Τρίτη. Αυτά τα γνωστά που γίνονται μεταξύ των ομάδων, οι συνεννοήσεις δηλαδή, για να κανονίζουν το πρόγραμμά τους. Ο Ηρακλής έχει δηλώσει ημέρα Τετάρτη για το FIBA Europe Cup. Να πούμε ότι το BCL παίζει Τρίτη-Τετάρτη. Το Euro Cup αυτό ως ημέρα διεξαγωγής έχει την Τετάρτη. Ο Ηρακλής δέχεται Τετάρτη, δεν έχει πρόβλημα. Και οι αγώνες θα γίνουν αναλόγως με την τηλεοπτική κάλυψη, εφόσον επιτευχθεί η συμφωνία με τηλεοπτικό κανάλι, το βράδυ, 7.30, 8, 8.30, ανάλογα τι θα πει η τηλεόραση. Λοιπόν, και εφόσον υπάρξει αυτή. Εάν δεν υπάρξει η τηλεόραση, να πούμε ότι ο Ηρακλής έχει στο πρόγραμμα να μεταδίδει τα παιχνίδια αυτά με live stream μεταδόσεις από το δικό του κανάλι. Αυτό είναι σε συνεννόηση με τη FIBA. Η FIBA είναι λίγο αυστηρή σε αυτό. Δηλαδή θέλει καλή παραγωγή, θέλει κάμερες, θέλει δηλαδή κάτι ποιοτικό. Δεν θέλει να τραβάζει με το κινητό, ας πούμε, και να δείχνεις. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί και σε μια γηπεδούχο ομάδα να δείξει τα μάτς ή σε κάποιο τοπικό κανάλι κτλ. Εννοείται ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ, αλλά και οι μεταδόσεις αυτές έχουν και ένα κόστος. Έτσι, δεν είναι μια μετάδοση για τη FIBA ή για την Ευρωλίγκα. Δεν είναι κάτι εύκολο και για τα κανάλια. Κοστίζει. Και για την ΕΡΤ κοστίζει και για τα συνδρομητικά κοστίζουν. Γιατί θέλουν μεταδόσεις Full HD, θέλουν van, θέλουν δορυφορικά, θέλουν πολλές κάμερες. Θέλουν. Δεν είναι τα πράγματα. Όλοι λέμε, γιατί το δείχνει τηλεόραση. Όντως. Λοιπόν, αν ο Ηρακλής περάσει στους ομίλους του BCL, τα δικαιώματα ανήκουν στην ΕΡΤ. Σωστά. Οπότε θα τα δείχνει, παιδιά, τα είναι δεδομένο. Να πούμε ότι ο Ηρακλής έχει ξεκινήσει μια σειρά αλληλογραφίας για τα προκριματικά. Γιατί τα προκριματικά δεν είναι στο στη πακέτο, συμφωνία. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δηλαδή τα προκριματικά δεν μεταδίδονται. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει ήδη επαφές με την ΕΡΤ κυρίως για να δείξει αυτά τα παιχνίδια. Θα δούμε μήπως μπορούν και κάποια άλλα κανάλια. Είπαμε ότι τεχνικά είναι και κάποια ζητήματα, γιατί σκεφτήκαμε και την TV100, τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Είναι δικό μας κανάλι. Mm-hmm, ναι, σωστά. Είναι ευρωπαϊκά μάτς. Πρέπει να τα δείξει και ο Δήμος.
Ο Δήμαρχος πρόσφατα έκανε μια κίνηση να πάρει το Final Four της Ευρωλίγκας. Το οποίο εν τέλει ματαιώθηκε. Ναι. Λοιπόν, άρα δείχνει ότι θέλει να κάνει κάτι και προς τα έξω όσον αφορά στο αθλητικό κομμάτι. Και γι' αυτό το σκεφτήκαμε αυτό. Τώρα δεν ξέρω τεχνικά κατά πόσο η δημοτική τηλεόραση μπορεί, γιατί είπαμε ότι είναι Full HD, θέλει πολλά πράγματα, πολλές κάμερες κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι στο μυαλό μας αυτό. Και επίσης να πούμε ότι ο Ηρακλής καλοβλέπει το ενδεχόμενο να διοργανώσει αυτούς τους αγώνες. Αυτό που λέμε, θα ρωτούσα τώρα. Τους προκριματικούς που θα γίνουν σε μια πόλη. Θα αναθέσει η FIBA πόλη ή η κάθε FIBA, ομάδα. Η FIBA ψάχνει αυτή τη στιγμή, ρωτάει. Ωραία. Παιδιά, θέλετε, μπορείτε. Ναι. Γίνεται μια διεργασία. Θα πρέπει σε αυτό το κομμάτι να πω και δημοσίως ότι και η περιφέρεια και ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρέπει να βοηθήσουν σε αυτό, έτσι. Υπάρχει περίπτωση μάλιστα να γίνουν σε δύο πόλεις δύο προκριματικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερα μικρά Final Four. Σωστά. Υπάρχει περίπτωση για λόγω του κορονοϊού και για να αποφευθεί και η μεγαλύτερη έτσι, διάσπαση των ομάδων κτλ. Μια πόλη να πάρει δύο Final Four. Mm. Δηλαδή να φέρει εδώ 8 ομάδες. Αλλά σε δύο διαφορετικά γήπεδα ίσως. Σε ένα γήπεδο, δηλαδή διαφορετικές μέρες. Δηλαδή Ακριβώς. Τρίτη να παιχθούν οι ημιτελικοί. Ηρακλής και Κεραυνός και Γκρόνιγκεν, ναι. Νίπρο. Και Τετάρτη, τα τετάρτη άλλα να παιχθούν οι ημιτελικοί τάδε-τάδε ναι, με τους τάδε-τάδε. Πέμπτη να παιχθεί ο τελικός. Από το ένα Final Four και την Παρασκευή. Το ένα στο Final Four και Παρασκευή. Και σε τέσσερις μέρες να τους έχεις όλους. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε σε στυλ σκέψης. Είναι ένα σενάριο. Η FIBA θέλει να διοργανωθούν τα παιχνίδια σε συγκεκριμένες πόλεις. Και σε πόλεις που εννοείται ότι υπάρχει και μικρότερο ρίσκο κορονοϊού. Εντάξει, τώρα εμείς είμαστε λίγο δύσκολα. Η Θεσσαλονίκη. Ναι. Η Θεσσαλονίκη είμαστε λίγο δύσκολα και λόγω Χαλκιδικής, λόγω τουρισμού, λόγω ότι είμαστε ανεύθυνοι και επιπόλαιοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα παραμένει ένας προορισμός για τον οποίο οι ξένοι γνωρίζουν ότι είναι σχετικά ασφαλής. Τώρα εμείς λέμε δηλαδή ότι έχουμε 200 κρούσματα. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες λέμε 1200, 1500, 800, 600 κτλ. Θα δούμε πώς θα πάει. Δεν είναι τα πράγματα καλά, επαναλαμβάνω, γενικότερα λόγω του κορονοϊού. Δηλαδή θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Λέμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες τώρα για διοργανώσεις, όμως υπολογίζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Ναι, ναι, γιατί αν βγουν τα κρούσματα τώρα, αρχίζουμε και λέμε 300, 400, 500, χτύπα ξύλο. Και 100 άτομα στις ΜΕΘ. Και 200 άτομα στις ΜΕΘ και θα αντέξουμε, δεν θα αντέξουμε και τα λοιπά και lockdown και SMS πάλι και τα λοιπά. Να, πριν από λίγο βγήκαν πάλι ο κύριος Χαρδαλιάς, έτσι είπε κάποια πράγματα πάλι. Λοιπόν, άρα σε αυτό υπολογίζουμε πρώτα. Ας κρατάμε μικρό καλάθι και θα δούμε μετά πώς θα γίνουν τα παιχνίδια, πού θα γίνουν, πότε θα γίνουν και τα λοιπά. Σωστά. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης για τον Ευρωπαίο Ηρακλή τον μπασκετικό. Ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα, έχουμε βέβαια πολύ ποδόσφαιρο. Και σήμερα έχουμε ημιτελικό Champions League. Ναι. Με φαβορί και outsider εννοείται. Λειψία Paris Saint-Germain. Ναι, αλλά. Τι άλλα. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Λειψιάρα, ρε φίλε. Λειψιάρα. Λειψιάρα, βέβαια, Γερμανία. Έχει πολύ καλό center back Λειψία. Τον Αμαμπάκε. Ο Πεκανό, πώς λέγεται αυτός. Αυτό. Με Πεκανό. Ναι, Αντετοκούμπο. Τρομερός είναι. Εντάξει, είναι το. Αλλά εντάξει, και Παρί έχει μπροστά Εμπαπέ, έχει Νεϊμάρ, έχει όρια. Σπαναγιά στα μάτια. Έβαλε τον Εμπαπέ στον προημιτελικό και άλλαξε το παιχνίδι. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι κάπου είναι και πολύ το 4-27, Γιώργο, βλέπω εδώ τώρα. 4-27, τι, 4-27. Την λειψία, Και την άλλη φορά δεν το λέγαμε. Όντως. Δεν είχαμε πει ότι το 3-30 τόσο είναι γερμανική ομάδα. Εδώ εχθές παίζαν όλη την Σαχτάρ. Επειδή λέει έχει γιατί? Καλή επιθετική γραμμή και τέτοια. Πού την έπαιζε. Είδες τη άμυνα γρανίτη είχε Ίντερ του Κόντε. Για οι Ρώσοι είναι όλοι τέτοιοι. Τους έπνιξαν. Τους ναι, έπνιξαν. Είναι. Το pressing της Ίντερ ήταν άπεχτο. Οι ρωσικές ομάδες και οι Ρώσοι, παιδιά, σε κρίσιμα παιχνίδια είναι όλοι ναι. ασπρίζουν. Είναι όλοι ρυφλό. Δεν μπορούσε να κάνει ευκαιρία η Σαχτάρ εχθές. Μία έκανε. Αυτό λέμε. Λίγο ξέφυγε ένα center for, έκανε κεφαλιά πάνω στο Χαντάνοβιτς. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Αυτοί όλοι σε τέτοια κρίσιμα παιχνίδια τρέμουν ναι. τα ποδαράκια τους. Εγώ δεν θυμάμαι καμιά ρωσική ομάδα. Όλα αυτά τα χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ουκρανία, δηλαδή. Να έχει κάνει κάτι. Ναι. Μια φορά που το πήρε. Ποιο πήρε. Και η Σαχτάρ το πήρε το 9. Η Σαχτάρ το 9. Και το 20 και το 8 το πήρε η τέτοια. Ό,τι η Zenit. Ό,τι είπα. Λοιπόν, 4-27 η Λειψία, 4-29 το Χ.
1,87 η Παρί. 1,87. Εντάξει, καλό είναι και το 1,87 πάντως. Για φαβορί. Για φαβορί, ναι. Βάζει 1000 ευρώ, παίρνει 870. Τα σκαψέ. Η κατάκτηση Bayern π.χ. έχει 1,60 μόνο. Λίγο είναι. Bayern. Αλλά φαντάζει το μεγαλύτερο φαβορί αυτή τη στιγμή. Bayern Παρί θα είναι ο τελικός δηλαδή, λες, και θα το πάρει Bayern. Έτσι λέει λογική. Έτσι μακάρι λογική. Να είναι Λειψία Λιόν, τι να πω. 1,60. 1,60 όμως δεν φίλεται ότι και να είναι ποδόσφαιρο. Είναι Champions League. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και το Ίντερ Σεβίλη, ωραίο τελικό Europa League την Παρασκευή. Ωραίο, ναι, ωραίο. Ίντερ Σεβίλη. Θέλω να δω πώς θα συμπεριφερθεί η Ίντερ σε αυτή την περίπτωση θα με μια πάρει. Ομάδα η οποία παίζει ταμπούρι, η Σεβίλη, και περιμένει την ευκαιρία της για να κάνει φάση. Βέβαια, έχει πολύ καλή αμυντική λειτουργία η Ίντερ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να απειληθεί. Έστω από την Σεβίλη, αλλά έχει και η Σεβίλη καλούς επιθετικούς. Έχει τον Οκάμπος, έχει τον. Νομίζω κάποια στιγμή. Ο Μουνίνερ Χαλνταντί, αυτό που λέει είναι Ισπανός, εντωμεταξύ είναι το Μαρόκο. Αλλά, okay. Η ρέντα της Σεβίλης κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Ναι. Έτσι είναι. Η Σεβίλη, η οποία Κώστα ιστορικά έτσι, στατιστικά, δεν έχει χάσει ποτέ τελικό Europa League. Έχει 5 τελικούς και τους έχει κατακτήσει και τους 5. Δεν έχει χάσει ποτέ. Σαν τον Άρη κι αυτή. Όποτε παίζει καλά, ο Άρης δεν χάνει. Πάντως και οι δύο ομάδες έχουν παράδοση στη διοργάνωση. Η Ίντερ έχει 3 τρόπαια. Europa League, UEFA το παλιότερο. Ναι. Η εκθέσεων για τους ακόμη πιο παλιούς. Κύπελο εκθέσεων. Κύπελο εκθέσεων. Ναι. Και 5 έχει η Σεβίλη. Οπότε είτε θα πάει 6-3 είτε θα πάει 5-4. Ίντερ. Με αυτό που είδαμε χθες, το δείγμα που έχουμε από χθες. Ίντερ Λειψία και γερμανικός τελικός. Λειψία Μπάγερν. Λειψία, α ναι, όντως. Λειψία Μπάγερν. Και η Μέρκελ στο γήπεδο και τα λοιπά. Πού γίνεται στην Κολονία, θα γίνει, πού θα γίνει. Στην Κολονία ο τελικός του Europa League. Του Europa League. Του Champions League του Νταλούζ. Εντάξει, τρεις ώρες είναι με το αεροπλάνο. Θα πάει η Μέρκελ. Εκεί. Σε γερμανικό τελικό. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα 8.30 ώρα έχει Milwaukee Bucks. Ναι, ξεκίνησαν και τα πλέον του NBA. Τι έγινε χθες το βράδυ. Εντάξει, έγιναν ματσάρες. Έγιναν ματσάρες. Δεν είδα τίποτα. Έγιναν ματσάρες με παρατάσεις και τα λοιπά. Σόπαρε. Ναι, ναι. Έγιναν ματσάρες, αλλά κέρδισαν τα ψιλοφαβορί. Οι Celtics πήραν τους Φιλαδέλφια. Οι Celtics κέρδισαν. Οι Nuggets κέρδισαν τους Jazz σε ματσάρα. Στην παράταση. Ναι, οι Raptors, οι πρωταθλητές, έτσι. Οι πρωταθλητές Raptors. Κέρδισαν τους Nets. Κέρδισαν εύκολα. Τους Nets, σχετικά εύκολα. Και οι Clippers κέρδισαν τον Dallas. Με ψιλοσφαγή κλασικά. Ρέση, πότε πρόλαβαν και βάλανε 135 πόντους ή το Ρόντο σε πόσο παίζουν εκεί πέρα. Και χωρίς τον Καουάι. 48 λεπτά παίζουν. Ναι, χωρίς τον Καουάι και τα λοιπά βάζουν 138 πόντους. Είναι αυτό που είπες χθες, ότι έχει χαθεί λίγο η γοητεία στο NBA. Και έχει γίνει πολύ show. Ευτυχώς τώρα με τα play-off. Ευτυχώς τώρα με τα play-off αρχίζουν και μαλώνουν λίγο. Πέφτουν, κυλιούνται, κάνουν. Δηλαδή παίζουν. Σφίγγουν λίγο πίσω. Κάτι παίζουν, ναι, ναι, πλακώνονται. Πρέπει. Κάτι γίνεται. Γιατί στην κανονική περίοδο, ιδίως τώρα και με τον κορονοϊό, ήταν άμυνα δεν παίζει κανείς. Περνάω, βλέπω κτλ. Αλλά τώρα λίγο τα πράγματα βελτιώθηκαν. Από ό,τι είδα στα πρώτα μάτσα σημερινά, ξημερώματα. Ναι, ναι. Ειδικά σε εκείνο το παιχνίδι που παίξανε στο Παρίσι. Η Μιλγόκη δεν ήτανε. Ναι, άστο. Δεν μάρκαρε κανένας. Ναι. Επειδή πήγαμε στο Παρίσι, Γαλλία, ολέ. Εννοείται. Πάμε, show. Λοιπόν, να πούμε ότι στο δεύτερο ημίωρο θα πάμε και στην Άουσα να μιλήσουμε με Νίκο Παπαδόπουλο. Εννοείται. Έχουμε μεταγραφικά εκεί. Έχουμε για τον ΠΑΟΚ εξελίξεις. Θα μιλήσουμε και για το ρεπορτάζ του Δικεφάλου. Κάτι κινήσεις για Ηρακλή, τις είπαμε χθες με Ηρακλή Αμπελοκήπων κτλ. Κρατάμε μικρό καλάθι, ως συνήθως. Τα μπασχετικά μας. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάλι έχουμε εξελίξεις. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και παίκτες και αρνητικά τα τεστ για τον COVID. Και ο Άρης κάνει κάποιες κινήσεις. Θα τις πούμε όλες αυτές. Όλα αυτά βεβαίως θα τα πούμε στο δεύτερο ημίωρο. Όπου θα πάμε έτσι πιο ρεπορταζιακά. Εννοείται ότι έχουμε και τις δικές σας γραμμές πάντα στο πλαίσιο το σημερινό. Με την γνωστή τηλεφωνική γραμμή στη διάθεσή σας 287-888 και μήνυμα FM, και ενώ το σχόλιο σας αποστολή στο 54222 να ρωτήσετε ό,τι θέλετε κοστός 0,62 ευρώ ανά μήνυμα. Πολύ ωραία. Ναι. Και ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί τον 29χρονο τερματοφύλακα της Λίβερπουλ Καμίλ Γκράμπαρα. Όταν άκουσα Λίβερπουλ τερματοφύλακα λέω τον Γκάριους θα κοιτάζει.
Ό,τι πάει μέσα γράφει τόσο σες, τόσο σες με την ηλικία. Όπως αναφέρει στο σελίδα goal.com, διαβάζω από το SDNA, ο Πολωνός είναι υποπαραχώρηση από τους πρωταθλητές με τη μορφή δανεισμού. Και ο Πάουκ και το Αμβούργο παρακολουθούν την περίπτωσή του. Ο Πάουκ το Δασκαλάκι τον έδωσε, θα τον δώσει. Το Πασχαλάκι. Το Πασχαλάκι. Ξέρω εγώ. Πολιτήριο φούλε, το έγραψε η Φόρτσα. Λοιπόν, αναφορικά με τον Πάουκ τα δεδομένα περίπλοκα, αφού θα πρέπει να γίνουν άλλες κινήσεις. Γιατί ο Πάουκ έχει αυτή τη στιγμή όντως τέσσερις. Τέσσερις, ναι. Πασχαλάκι, Ζίβκοβιτς, Μελίσσα και το Ρέι. Το Ρέι, γύρισε κι αυτός, όντως. Δεν τους κάνει όλους αυτούς. Και τώρα πάλι ήταν το φυλακά. Τρομερό σχεδιασμό. Εδώ που τα λέμε, παιδιά. Πήγατε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να έχει τέσσερα τερματοφύλακες δηλαδή και να θες να πάρεις, πάρεις άλλον 21 χρονών από τη Λίβερπουλ. Να κάνουμε και ένα τουρνουά για τους goalkeeper μετά. Φέξε μου και γλίστεσα.com δηλαδή. Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Τώρα το ζήτημα για τον ΠΑΟΚ είναι ο αγώνας με την Μπεσίκτας. Έτσι, ναι, πλησιάζει ο καιρός. Τι έμεινε. Πλησιάζει. Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα έμεινε ακριβώς. Δεν θα γίνει μεταγραφή πριν. Όχι. Αναμενόμενο. Ναι. Το είπαμε και χθες ότι δεν θα μπορούσε να γίνει μεταγραφή να έρθει ο παίκτης, ας πούμε, σήμερα. Να κάνει εργομετρικά εξετάσεις, COVID, ιατρικά κτλ. Oh. Να μπει από αύριο στις προπονήσεις και Τετάρτη να παίξει. Δεν γίνεται. Δεν θα το δεχόταν κάποιος προπονητής. Οι άλλοι κάνουν προετοιμασία μια εβδομάδα. Θα μου πεις, άμα τώρα είναι η παιχτάρα και δεν έχει παίξει τη θέση του. Εντάξει, αναλόγως. Κρίνονται όλα αυτά από τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε, Γιώργο, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. Φτάσαμε ήδη 3:29. Έτσι. Και ερχόμενοι θα πάμε και στην Άουσα, θα πάμε και στις δικές σας γραμμές. 2:87-888. Θα πούμε και τα ποδοσφαιρικά μας, θα πούμε και τα μπασκετικά μας, θα πούμε και τα πολιτικά μας και τα στρατιωτικά μας, όλα θα τα όλα, πούμε. Όλα έχει ο Μπάξες. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν εδώ στο Λίμπερο, σε λίγο και πάλι μαζί. Σε δύο λεπτά. Εν τω μεταξύ τώρα, Γιώργο, μου στέλνουν μηνύματα ο κόσμος και ρωτάει αν θα μεταδοθούν τα φιλικά του Ηρακλή στο μπάσκετ. Βλέπεις ότι υπάρχει μεγάλη δίψα, ας πούμε, και τα λοιπά, και των άλλων ομάδων. Θα πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα φιλικά γίνονται για τους προπονητές. Γίνονται για τις ομάδες. Γίνονται για να δουν τις αδυναμίες, να δουν τι ψάρια πιάνουν οι παίκτες, τι κάνουν, τι δεν κάνουν κτλ. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, ο Ηρακλής και η ΑΕΚ, ας πούμε, τώρα το πρώτο φιλικό είναι ΑΕΚ Ηρακλής το Σάββατο. Σήμερα έχουμε Τρίτη. Υπάρχει μεγάλη έτσι, επιθυμία από τον κόσμο να έρθουμε στα Γιάννενα, να μπούμε, να δούμε το ματς, να το δείξετε κτλ. Είναι δεδομένο ότι. Μακάρι να μπορούσαν οι ομάδες να δείξουν τα παιχνίδια. Και η ΑΕΚ παίζει, είπαμε, το είπαμε και χθες, δύο τουρνουά που θέλει να πάρει. Και ο Ηρακλής παίζει ημιτελικό αυτή τη στιγμή, έτσι, με τον Κεραυνό. Και μετά θα παίξει αν κερδίσει με τους υπόλοιπους. Λοιπόν, άρα δεν είναι και τόσο βατό να δείξει. Τώρα θα μου πεις, ρε φίλε, δεν ξέρουν τώρα όλοι οι προπονητές, ας πούμε, τι κάνουν οι άλλοι. Κι όμως. Μερικά συστήματα, μερικές κομπίνες. Δεν θέλουν να τα αποκαλύψουν. Τι πιάνει ένας παίκτης. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ που τα παρακολουθώ και που ξέρω τις ομάδες, τον Κεραυνό, ας πούμε, και όλους τους παίκτες που έχει η Κυπριακή ομάδα, δεν τους ξέρω. Όλους. Άμα κάτσουν όμως και άμα δείξουν αυτοί τώρα ένα μάτς, ένα φιλικό τους, ας πούμε, με την Ανόρθωση. Θα πάω στο Ζιάγκο, θα τον πει. Ναι. Πέρα το Ζιάγκο. Θα κάτσω εγώ το δω, θα δω όλη την ομάδα. Όντως, θα καταλάβω μέσα πώς παίζει. Θα καταλάβω ότι ο ένας. Του αρέσει να σουτάρει από αριστερά, ο άλλος είναι καλός στον πάσιμο, ας πούμε, κτλ. Τώρα πας στα τυφλά ουσιαστικά. Τώρα πας στα τυφλά. Οπότε είναι και αυτός ο λόγος. Πέρα από τον κορονοϊό και τα τεχνικά και τα υπόλοιπα. Μου στέλνουν μηνύματα κόσμος, λέει Κώστα να έρθω με το παιδί μου κτλ. Ηρακλάρα να δει τους παίκτες κτλ. Μακάρι, μακάρι πραγματικά να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Έτσι. Κάθε καλοκαίρι ο κόσμος έχει έτσι την πρεμούρα να δει τις ομάδες στα φιλικά. Αλλά και λόγω του κορονοϊού απαγορεύεται. Και συνήθως αυτά τα φιλικά, είπαμε, είναι και κλεισμένο το θυρών. Τώρα εντάξει, επειδή γίνονται τα παιχνίδια σε περιφερειακές πόλεις, εντάξει, τώρα και η ΑΕΚ, ας πούμε, είναι μεγάλη ομάδα. Έχει στα Γιάννενα κόσμο. Πέρσι πήγαμε στο Μέτσοβο, παίξαμε με τον Ολυμπιακό. Είπε ο Ολυμπιακός ότι θα είναι και κλεισμένο το θυρών. Πηγαίνουμε εκεί, εκείνο το γήπεδο γεμάτο Ολυμπιακούς μέσα. Ναι. Γιατί τώρα πάνε ντόπιοι με τα παιδάκια και τα λοιπά. Και εντάξει, τι να πεις τώρα, μην μπαίνεις. Εντάξει, φέτος όμως έχει κορονοϊό. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο μαζί μας από την Νάουσα να μας ενημερώσει, γιατί κάπου έχουμε χάσει το μέτρημα με τις μεταγραφές και τις αφίξεις, Νίκο Παπαδόπουλε. Καλησπέρα. Ούτε ο Χρήστανος όταν λέγε αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα. Ο Χρήστανος λέει, ο Χρήστανος το καινούργιο τώρα που λέει το F5. F5 στο All About Aris.
Και με ρωτάνε και ορισμένοι μου στέλνουν μηνύματα, Νίκο, τι εννοεί ο Χρήστος. Τι είναι το κουμπί αυτό, ναι. Είναι το F5. Πατήστε τώρα, παιδιά, πατήστε το να ζείτε. Τι έχουμε, τι γίνεται. Έκτη μέρα, όχι τόσο γεμάτη βέβαια είναι αλήθεια, διότι το απόγευμα δεν έχει προπόνηση. Έχει ρεπό για τους ποδοσφαιριστές, το πρώτο σε αυτές τις 6 μέρες παρουσίας τους εδώ στα 35 πηγάδια της Νάουσας, με δύο νέα πρόσωπα βέβαια. Πρώτο χρονικά ο Τόνι Ντάτκοβιτς που έφτασε νωρίς στο Βέρινο και μάλιστα συμμετείχε και στην προπόνηση της ομάδας χωρίς να ακολουθήσει δικό του πρόγραμμα, χωρίς να προπονηθεί σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Ο Κροάτης μπήκε κανονικά με όλους τους υπόλοιπους και αυτό έχει να κάνει τόσο με τα πολύ καλά αποτελέσματα των εργομετρικών εξετάσεων, αυτό μας λέγανε και αυτοί του Άρη, αλλά και με το γεγονός ότι για μια εβδομάδα περίπου έκανε προπονήσεις κανονικά, επειδή το ρωτήσαμε και εμείς με τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ. Δεν χρειάζεται δηλαδή χρόνο, δεν χρειάζεται μια-δυο μέρες να πάει πιο χαλάρα για να βρει ρυθμό, είναι σε καλή κατάσταση και γι' αυτό μπήκε σήμερα και συμμετείχε σε ένα πολύ απαιτητικό και έντονο πρόγραμμα με πολύ τρέξιμο για παραπάνω από μια ώρα από τους ποδοσφαιριστές, ασκήσεις με αλλαγή έντασης σε όλο το γήπεδο από το γυμναστή του Άρη τον Νίκο Αμανατίδη. Τους έβγαλε λίγο το λάδι και σήμερα. Είναι η αλήθεια, αλλά δικαιολογημένα κιόλας, διότι το απόγευμα δεν υπάρχει προπόνηση. Προβλέπεται κιόλας αυτή την φάση που βρίσκεται η ομάδα. Δεν το κάνει κάθε μέρα, αλλά μέρα παραμέρα βλέπουμε να τους τεντώνουν, όπως έχουμε πει κι άλλη φορά, έτσι λίγο λαϊκά τους ποδοσφαιριστές. Και είχαν ένα λόγο παραπάνω σήμερα, διότι το απόγευμα είναι ελεύθεροι, είτε να χαλαρώσουν στο χώρο του ξενοδοχείου, είτε να κάνουν κάποια βόλτα εδώ γύρω, ας πούμε, στο δάσος για παράδειγμα. Ή να έρθουν εδώ πάνω στο κτήμα το οποίο είμαστε εμείς, ας πούμε, και να πιούν ένα καφέ ή να φάνε κάτι κτλ. Παρουσία και του Άγγελου Χαριστέα, το δεύτερο νέο πρόσωπο σήμερα στο Δέρμιο. Ωραία. Έφτασε με το φινάλε της πρωινής προπόνησης, χαιρέτησε τους ποδοσφαιριστές, χαιρέτησε εννοείται και τον Μίχαελ Ένιγκ, με τον οποίο στη συνέχεια κάθισε και μαζί με τον Ντόλι Ταριζή ξεκίνησαν ένα meeting, να το πω έτσι, το οποίο θα έχει αρκετά μέρη νομίζω στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, γιατί ο Χαριστέας θα μείνει και το βράδυ στα 3-5 πηγάδια, με ζητήματα που αφορούν κυρίως την προετοιμασία να ενημερωθεί και όλα ο διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος, πώς κυλάνε μέχρι στιγμής τα πράγματα, πώς θα πάνε οι ποδοσφαιριστές, πώς θα πάνε και τα νέα πρόσωπα. Κυρίως και φυσικά να συζητήσουν και μεταγραφικά ζητήματα, διότι υπάρχουν ακόμα ανοιχτά μέτωπα για τον Άρη, όπως είναι το θέμα του Φορ, το θέμα του Εξτρέμ το οποίο ακολουθεί και οι υπόλοιπες συμπληρωματικές κινήσεις δεύτερος θερματοφύλακας και πάει λέγοντας, χωρίς βέβαια, για να σας προλάβω και εσάς και τον κόσμο ενδεχομένως, να υπάρχει κάτι καινούριο σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Αρμάντο Σαντίκου και με του Κριστιαν Λόπες, βέβαια, που βρίσκεται ξανά σε πρώτο πλάνο αφού ο Αλβανός επανήλθε στην κορυφή της λίστας του Άρη μετά την είδηση ότι έμεινε ελεύθερος από την Λεβάντε. Υπάρχει και το θέμα του Εξτρέμ, όπου διαβάζουμε σήμερα στα σέρβικα μου ότι ο Ματέο Γκαρσία έμεινε εκτός της λίστας των παιχτών που δήλωσε ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ω, καλό αυτό. Εντάξει, ακόμα μία απόδειξη ότι δεν υπολογίζεται από τον Σέρβο τεχνικό και από την άλλη δόξα της Ίντερ για το υπόλοιπο της σεζόν. Και τι θέλουν τώρα αυτοί 2 εκατομμύρια, ρε Σινικό? 2 εκατομμύρια. Πόσα θέλουν, 1,5, πόσα θέλουν? Κάπου εκεί, εντάξει. Τι εντάξει? Αφού δεν τον υπολογίζουν. Πάρτε 500 χιλιάρικα και θα τα έχετε και από χτες. Ο Έμαν κλήθηκε στην Εθνική Αυστρία Άντερ 21 για τα 2 παιχνίδια 4 και 8 Σεπτεμβρίου που θα δώσει. Μπράβο. Μάλιστα. Η είδηση της τελευταίας στιγμής. Μπράβο. Μπράβο τον Έμαν. Μπράβο τον Έμαν. Μπράβο στον εκλέκτορα που τον κάλεσε. Στον εκλέκτορα Έμαν, ο οποίος στο διπλό της περασμένης Κυριακής, εντάξει, επειδή με τους αριθμούς δεν βγαίνουν ακόμα 2 δεκάδες, θα αρχίσουν να βγαίνουν. Τον έχει βάλει δεξιό. Μπάκι ήταν εξαιρετικός. Μια χαρά. Τον αίμα. Μπορώ να σου πω. Ναι. Τους πήγε αίμα δηλαδή. Τους πήγε αίμα. Βγήκε ο τίτλος. Λοιπόν, κλείθηκε λοιπόν στην Εθνική. Εντάξει, για τον Ματέο είναι ακόμα μια ένδειξη ότι δεν υπολογίζεται. Το θέμα είναι βέβαια να ρίξουν και σερβ λίγο τις απαιτήσεις τους. Γι' αυτό ίσως και η υπόθεση του Αργεντινού παραμένει στάσιμη. Και όσο γίνεται αυτό, κερδίζει περισσότερους πόντους. Κερδίζει έδαφος η υπόθεση του Μπρούνο Γκάμα. Χωρίς όμως να έχουμε κάτι νεότερο σχέση με τα όσα αναφέραμε χθες. Ο Άρης περιμένει τον Πορτογάλο να πέσει, έχει κάνει ήδη μια αποχώρηση, αλλά θέλει λίγο ακόμα η πλευρά του Άρη να ρίξει τον ίδιο ράσο στα χρήματα. Μάλιστα. Με τον Γκάμα τελικά πιστεύεις ότι πρέπει να ξεφωνήσω λίγο ακόμη για να τον κρατήσει ή θα τον κρατήσει έτσι κι αλλιώς? Θες και να μείνει ο Γκάμα, Κώστα. Ναι ρε φίλε.
Ναι, ρε φίλε. Όταν τελειώσει ο Άρης με το θέμα του φόρου, νομίζω ότι θα. Δηλαδή, δίνουμε 1,5 εκατομμύριο για να πάρουμε το Ματέο, όπως λέει και ο φίλος μου που στέλνει μήνυμα. Ναι, ναι, ναι. Τα βλέπω τα μηνύματα του φίλου. Και δεν δίνουμε 50 χιλιάρια για να κρατήσουμε το Γκάμα, την παιχτάρα αυτή, με 7 γκολ και 36 ασίστ. Αξιολογήσω ότι δεν, ότι δεν πρέπει να δώσει 50 χιλιάρια στον Γκάμα, αξιολογήσω ότι πρέπει να δώσει αυτά τα λεφτά για τον Ματέο. Πω. Να σου κάνω εγώ, να σου το θέσω εγώ αλλιώς. Ποιον από τους δύο μπορείς να πουλήσεις σε 2 χρόνια? Το Ματέο. Ωραία. Ευχαριστώ. Εάν φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε τόσο μπροστά και να λειτουργούν οι ομάδες μας έτσι τόσο τεχνοκρατικά, μπράβο, okay, το δέχομαι. Αλλά δηλαδή εσύ λες ότι αν δώσουμε 1,5 τώρα για τον Ματέο, σε 2 χρόνια θα μπορέσω να τον πουλήσω, ας πούμε, 5? Μπορεί, δεν το αποκλείω. Κοίτα, μακάρι. Σε αυτή τη φάση που βρίσκονται οι δύο ποδοσφαιριστές, ο παίχτης που έχει την ουσία στο παιχνίδι του είναι ο Γκάμα, για μένα. Συγγνώμη, τώρα λέμε για 50 χιλιάρικα. Ο Γκάμα πόσα θέλει? 350. Πόσα? 350. Άσε μας ρε Γκάμα. Α, τώρα. Κλασικός Έλληνας. Άσε μας ρε Γκάμα, κρέας. Άσε μας ρε Γκάμα. Λοιπόν, 350 εντάξει, είναι πολλά. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα στα μικρά που παρατηρούμε εδώ πέρα στα του βουνού, είναι και έτσι και κάποια τέταρτη, διότι κατεβαίνω στην πρωινή προπόνηση, είδαμε τον Έννη για παράδειγμα να έχει κάτι σε ένα τραπέζι με το Σάσα και να τα λένε. Είναι κάτι το οποίο κάνει ο Γερμανός, το ξεκίνησε δειλά-δειλά τις πρώτες μέρες, το κάνει πιο έντονα τα τελευταία 24 ώρα, μιλάει κατηδίαν με κάποιους ποδοσφαιριστές και για να ακούσει και από αυτούς πώς βλέπουν μέχρι στιγμής την προετοιμασία, τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει. Μάλιστα. Και για να τους δώσει να καταλάβουν τι ακριβώς θέλει από αυτούς μέσα στο γήπεδο, με δεδομένο ότι ο Άρης θα προσπαθήσει να παρουσιαστεί φέτος με μια άλλη ποδοσφαιρική φιλοσοφία, με ένα άλλο σύστημα. Θέλει να του εξηγεί κιόλας κάτι μία στον καθένα τι ακριβώς θέλει. Το έχει κάνει και με το Φετφαντζίδη, νομίζω με το Φετφαντζίδη το έχει κάνει και τις περισσότερες φορές. Και στη διάρκεια των προπονήσεων τον πιάνει λίγο και τον μιλάει και με άλλους ποδοσφαιριστές όπως τον Μαντσίνη για παράδειγμα, τον Ματίγια, τον έχουμε δει να έχει κάποια τέταρτη τον Γερμανό τεχνικό, ο οποίος σήμερα, επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά, ναι, μ' αρέσει. Πριν την πρωινή προπόνηση, αντί για ομιλία, είχε πει στον Χρήστο τον Μαρμαρίδη, τον νεαρό δεξιόμπακ και τον Χάρη τον Αποστολίδη που είναι μέλος του ΣΤΑΦ, να ετοιμάσουν να πούνε από ένα ανέκδοτο. Καλό. Α, μ' αρέσουν αυτά. Μπροστά σε όλη την ομάδα. Πείτε ένα ανέκδοτο, τους είπε. Εγώ απορώ πώς τα μετάφρασε ο Φετφαντζίδης στους ξένους. Είπανε στα ελληνικά και ο Φετφαντζίδης ανέλαβε, τον όρισε ο Ένικος μεταφραστή για τους ξένους. Δύσκολο. Δηλαδή στα αγγλικά. Ωραίο. Τι λέγανε οι δύο ποδοσφαιριστές. Δέσιμο της ομάδας και τα λοιπά. Καχκαλέ και Αριανάρα και Σαγαπό και τέτοια. I love Γερμανού, Yellow God. Yellow God, yes indeed. Yellow God. Του αρέσουν αυτά τα mind games, θα το πω έτσι. Θέλει λίγο να προσπαθεί και αυτό για να φτιάξει το κλίμα, το οποίο βέβαια δεν είναι κλισέ, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντα καλό κλίμα. Ναι, και δεν μένει οι παίκτες και σε οικογενειακό κλίμα. Δεν μιλάνε στον άλλον εντωμεταξύ. Δεν μου λες, Νίκο, τα ανέκδοτα ήταν σόκιν. Όχι. Ήταν μια κότα 20 το ένα πόδι, 20 και το άλλο. Προσπαθήσαμε να ακούσουμε και να σε μια απόσταση και τα λένε και ψυχικά. Δηλαδή δεν βάζω λίγο φωνή, λίγο δυνατή για να τους ακούμε. Δεν τα ακούσα. Ναι, εντάξει, προσπαθούσαμε λίγο να τα πιάσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Κάνα πλαισιάκι δεν έχει να μας στείλει άλλο. Έκλεψε την παράσταση ο Κούης, ας πούμε. Έκανε 3 φάουλ και μπήκαν τα 2. Τέτοια γράφαμε. Κάνε μου ένα πενταράκι λίγο. Ναι. Φοβερό το γρασίδι στο γήπεδο. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση ο Χλωτάπητας. Να 50 λέξεις. Εξαιρετικές οι καιρικές συνθήκες. Ναι, βέβαια. Πώς θα γεμίσει 8 σελίδες. Και στο τουρνουά για την προετοιμασία. Ναι. Κίτρινες οι φανέλες της προπόνησης. Σε αντίθεση με το παρελθόν που τα πορτοκαλί, τα φανελάκια. Φέτος είναι κίτρινα όλα και αυτό δείχνει το στόχο της διοίκησης και τα λοιπά. Τι 8 σελίδες, εδώ είναι και ένας κοινός μας φίλος και συνάδελφος με 2 τη βγάζει κάθε μέρα, την Πούδρα είναι. Τσακ μπαμ τελειώνει. Και με μεγάλη φωτογραφία σαν την προμετωπίδα του, πες του. Γιώργο, μην κουράζεσαι με 300 λεξούλες, Γιώργο. Άσε, τα ματάκια μας έχουν βγει. Λοιπόν, άρα, Νίκο, καναφιλικό, τι γίνεται? Αυτό θα λέει, αυτό, ναι. Πες μας τώρα, ούκια. Και μου δίνεις την πάσα. Ίσως μέσα στη μέρα έχουμε το πρόγραμμα των φιλικών. Η χθεσινή μέρα σου έλεγε ότι θα ανακοινωθεί αύριο. Ίσως το έχουμε και σήμερα, θα δούμε. Υπάρχουν 2 σενάρια. Ένα να γίνει ένα φιλικό ακόμα και την επόμενη Πέμπτη.
Είναι πιθανό, ναι. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε την ανακοίνωση του ΠΑΕ. Αν όχι, θα γίνει μέσα στο επόμενο Σαββατοκύριακο και θα γίνει στο γήπεδο της Νάουσας. Η Νάουσα είναι ένας πιθανός αντίπαλος, διότι είναι μια ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας, κάτι το οποίο θέλει ο Άρης για το πρώτο παιχνίδι, και νομίζω ότι ο Τόλος του Τερζής ξέρει κιόλας και τον προπονητή της ομάδας της Νάουσας. Απλά να το σημειώσουμε κιόλας για τον κόσμο που θέλει να δει την ομάδα και το καταλαβαίνω. Ενέρευε, θα γίνει και κλεισμένο το θηρόν. Τι λέτε ρε παιδιά, με ντρόν θα πάω. Με ντρόν. Κλεισμένο το θηρόν Κώστα. Όπως γίνονται και κλεισμένων των θυρών και οι προπονήσεις και ο κόσμος, μπράβο του. Πάντως, εγώ τους αναγνωρίζω και τους το δίνω ότι έρχονται στους γύρω λόφους, κάθονται, βλέπουν από απόσταση την προπόνηση. Εντάξει, κάποιοι περιμένουν και κάποιο αυτόγραφο ή κάποιο. Συγγνώμη, και στην Νάουσα μπορείς να κάτσεις από πάνω κάπου και να δεις, αν θυμάμαι καλά. Δεν έχω πάει ποτέ στο γήπεδο της Νάουσα, ας πούμε. Αλήθεια, δεν έχω εικόνα για τη δομή του γύρω-γύρω για να ξέρω αν μπορεί να κάτσει ο κόσμος. Αλλά το τονίζουμε, γιατί μας το λέγανε και άνθρωποι της ομάδας σήμερα, ότι το φιλικό που θα γίνει την Πέμπτη του Σαββατοκύριακου θα είναι και κλεισμένο το θυρών. Μάλιστα, εντάξει, λογικό. Και λόγω κονορωϊού και γενικώ. Λέω φίλο μα ο Γιώργο Νίκο, άκου καλό. Φαντάζεστε, λέει, τα ανέκδοτα λέει να ήταν του στυλ, λέει, τι χρειάζεται ο Ντουάρτε για να τρέξει. Αρένα Rapid. Σίγουρα θέλει Αρένα Rapid και δύο κουτιά ίσως χρειάζεται. Και να κράζανε, λέει, Σούντγκρεν και τον παχύ, τέλος πάντων, Ολλανδό. Ο Ντουάρτε ήταν παχύς. Εντάξει, ξέφυγε λίγο. Ο Ντουάρτε ήρθε και στον Άρη 24% λίπος. Σαν και εμένα, δηλαδή. Εντάξει, bon viver, εντάξει. Αλλά οι εξετάσεις τον μπήκαν στο σιρτάρι και άρχισαν να το φτιάξουμε εμείς και τα λοιπά και τίποτα. Τέλος πάντων. Άλλη ιστορία. Εκείνη είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο ο Χαριστέας το διαχειρίζεται παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα, όπως και το θέμα του Σούντγκρεν, διότι ο Άρης θέλει να λύσει αυτά τα δύο συμβόλαια και να βιάσει ένα σημαντικό χώρο από το αγωνιστικό του μπάτζετ. Ναι. Με το Σουηδό νομίζω ότι είναι πιο εφικτό, αν και δεν θα του βάλει εύκολα η αλήθεια του Άρη ο Σκανδιναβός, ο οποίος απολαμβάνει και την Διακοπούλου, έχει ανεβάσει χθες μια φωτογραφία με τη σύντροφό του από ένα σκάφος κάπου στην Ελλάδα, τη στιγμή που κόπηκε και όλα αυτά τα αποστολή και δεν. Άγχος μηδέν δηλαδή. Άγχος μηδέν. Εντάξει, δηλώσει του. Μου είπαν ότι δεν με υπολογίζουν, είχε δηλώσει η Σουηδία πριν την εβδομάδα, αλλά εγώ λέει δεν αγχώνομαι. Έχω άλλο δύο χρόνια συμβόλαιο. Διώξτε με. Η πόλη πολύ ωραία. Εντάξει, θα πρέπει να δώσει κάποια λεφτά. Απλά με αυτόν θα είναι πιο εύκολο ή λιγότερο δύσκολο για να τόσο καλύτερα σχέση με τον Ντουάρτε, γιατί ο Σούντγκρεν θέλει να παίξει μπάλα. Και υπάρχει και αυτό το ενδιαφέρον της ΑΕΚΑ που τη φαίνεται, ώστε να τον εντάξει εκ νέου στο δυναμικό της. Με τον Ντουάρτε, εντάξει, είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα, γιατί υπήρχε και αυτό το σοβαρό τραυματισμό στα πλέον τον Παναθηναϊκό. Θα τον κρατήσει καμιά 7-8 μήνες εκτός. Έχει και αυτός πολύ μεγάλο συμβόλαιο. 300.000 ανεβαίνει το δεύτερο χρόνο, 350 ανεβαίνει τον τρίτο χρόνο. Τον κάναμε και κλειστό κιόλας, μην χάσουμε τον Κρόι. Και θα είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολη η περίπτωση του, αλλά το παλεύει ο Χαριστέας μαζί με όλα τα άλλα για να μπορέσει να βρει μια λύση και να ξεμπλέξει, να το πω έτσι, ο Άρης από αυτές τις δύο περιπτώσεις που ποδοσφαιριστών. Τι ζούμε, λοιπόν. Σωστό και αυτό. Άρα όλα καλά, όλα ανθυρά. Καλά, είναι. Προχωράμε. Υπάρχει μια συνέντευξη του Τζέγκο που μπορεί να διαβάσει και σήμερα ο κόσμος στο Λαμπαουτάρης. Ναι. Για τον ερχομό της ομάδα. Αύριο το πρωί θα έχουμε συνέντευξη Ντάτκοβιτς, ο οποίος πήρε και το 4 όπως αποκάλυψε η ΠΑΕ. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες στο Λαμπαουτάρης. Το 4 πήρε. Το οποίο 4. Μπαϊράμις, εσύ θυμάσαι αν το έχει κανένας πέρυσι σε εμάς. Πέρυσι το 4 στον Άρη. Πολυπυρίδης. Δεν νομίζω, θα το ψάξω. Ο Φυρός, ο Λυπηρίδης, ο Τζιόλας, ναι. Ο Τζιόλας, ναι. Μετά... Από το Φυρός, τον Ντάτκοβιτς καλό. Ο Φυρός, ναι, ο Σπυρίδων νομίζω δεν φορούσε το 4, δεν θυμάμαι. Ναι. Μετά άλλαξα ομάδα και δεν το ξέρουμε. Ναι, και θα δούμε τι θα γίνει. Και για να δούμε τι θα γίνει. Ο Ορτίθ φορούσε το 4, η Πεχτάρο, Ορτίθ. Σωστά. Πικουλίν Ορτίθ, βέβαια. Ορτίθ, βέβαια. Και περιμένω να δούμε αν μέσα στην εβδομάδα βρεθεί, είναι πιθανό στα πηγάδια και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Είναι πιθανό να το δούμε και αυτόν εδώ πέρα, ίσως για να δει και το φιλικό κιόλας. Τι κάνει ο άλλος, δηλαδή, εδώ πέρα και τη μέρα, ναι, του φιλικού. Με στυλιστικό σχόλιο, σίγουρα. Καλά, κάτι τέτοιο. Δεν παίζεται. Ο Τέο σίγουρα θα κάνει. Προβλέπω Πασουμάκι Λουί Βουιτών. Ναι. Προβλέπω Πασουμάκι Λουί Βουιτών. Τσαντάκι Ερμές. Βερμούδα, ναι. Βερμούδα Μονκλέρ. Ναι. Βερμούδα Μονκλέρ και μπλουζάκι. Πολύ προχωρημένο, ναι. Κίτρινο. Discord. Oh.
Μια καλή φίλη και συνάδελφος που ακούει λέει ότι στηρίζει Σάκητς, χωρίς να τον έχει δει βέβαια, αλλά για άλλους λόγους φαντάζομαι. Όντως ο Σάκητς, με βάση τα όσα βλέπουμε μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, είναι νωρίς να κρίνουμε αγωνιστικά. Ναι. Αλλά δικό μου που λένε σε αυτές τις πρώτες μέρες είναι σίγουρα. Εντάξει, έχει τρομερή ταχύτητα, τρομερή έκρηξη, αίσθηση του χώρου. Σίγουρα, σίγουρα η συνάδελφος δεν αναγνωρίζει αυτά τα προτερήματα όμως, έτσι δεν είναι? Θεωρώ ότι τα αναγνωρίζει, αλλά πιστεύω ότι τον στηρίζει για άλλους λόγους, περισσότερο πανησιακούς. Δεν τον θεωρεί που λένε λόγω της ταχύτητάς του. Ναι, αυτό το μαλλί λίγο το βαμμένο να μην είχε. Εσά καμένο κατάλληλο. Ναι, τώρα, ποιο Σάκη τώρα, συναδέλφια. Δηλαδή, εδώ έχουμε τόσα καϊνάρια παλικαράκια εδώ, σαν τα κρέατα νερά, και ασχολείστε με τους γκάγκες τώρα που ξεκινάνε όλοι μια πρόταση. Σίγουρα ναι, πρέπει να κάνουμε το καλύτερο. Εδώ έχουμε τόσα αμορφωμένα παιδιά, καϊνάρια, ταλέντα. Έτσι, Νίκο Παπαδόπουλε. Καλά τα λες, Κωνσταντίνε. Φυσικά καλά τα λέω τώρα. Άντε, χαμηλώστε λίγο τον πύχη. Τον πύχη με τους κρύους τους μπαλέρες. Λοιπόν. Anyway. Λοιπόν, αυτά. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Τέλει. Θα τα πούμε και αύριο πρώτα Θεός. Να σε καλά, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και στο Λαμπάουτα Άρης ον Έρ θα τον ακούσετε. Έτσι, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Γερός να είναι, προετοιμασία καλά κρατεί, μας μεταφέρει τις ειδήσεις και ό,τι γίνεται στην Άουσα, στην προετοιμασία του Άρη, όπου βεβαίως χορηγός και σήμερα είναι και η Injection Service με την πρωτοποριακή εφαρμογή, όπου μπορείτε μέσα από το κινητό σας να ενημερώνεστε για την εξέλιξη των εργασιών στο αυτοκίνητό σας. Έχει και μελλοντικές ειδοποιήσεις, έχεις να πας ας πούμε συνεργείο την Τρίτη, 7 η ώρα έχεις ραντεβού στο Injection Service. Μια πολύ πρωτοποριακή εφαρμογή, την οποία πρέπει και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι πολύ χρήσιμη να κατεβάσετε. Η Injection Service λοιπόν μας ενημερώνει για τα θέματα της προετοιμασίας του Άρη και βεβαίως μπορείτε να βρείτε τα παιδιά εκεί με την καλύτερη εξυπηρέτηση για το αυτοκίνητό σας. Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα, 2310-933-787. Χορηγός της ενημέρωσης για την προετοιμασία του Άρη και η Ανθουλάκης Smart Trans. Απαιτήσει υψηλή ποιότητα, συνέπεια παράδοσης και κορυφαίες προδιαγραφές σε οδικές μεταφορές. Ανθουλάκης Smart Trans, από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών, νέες τεχνολογίες, ασφάλιση, συνεχής παρακολούθηση φορτίου και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ανθουλάκης Smart Trans, 2310-753024. Και στο anthulakisltd.gr. Μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής και η Salcol Ελλάς, η νούμερο 1 τεχνική εταιρεία στο χώρο της ξηράς δόμησης και των κατασκευών, από ένα δωμάτιο μέχρι ένα ξενοδοχείο. Ανακαίνισε το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενά σου, το διαμέρισμά σου. Κάνε την περιουσία σου προσοδοφόρα και λειτουργική, έτοιμη να υποδεχθεί το μέλλον. Καλέστε σήμερα στο 2310-947-200 για προσφορά ή επισκεφτείτε το salcol.gr, κορυφαία εταιρεία για την ξηρά δόμηση και τις κατασκευές, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Τι τράκα ήταν αυτή με το Ρώσιρεση που βλέπαμε πριν? Ο Ρώσι, ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον. Ξιστά πέρασε η μηχανή από τα μάτια του, το οπτικό του πεδίο. Που πετώντας πήγε μια μηχανή. Μετά δήλωσε ο Ρώσι, πώς το είπε, να δεις, ότι ο Θεός των μοτοσυκλετιστών ήταν μαζί μας. Φυσικά. Δεν θα του είχε μείνει το κεφάλι, ακόμα το ψάχνανε. Αν τον έβρισκε η μηχανή. Δεν θα τον έσωσε τίποτα. Φοβερό. Όντως ήταν πολύ τυχερός ο Ρώσος. Κάποια αθλήματα που διαλέγουν τώρα, εντάξει. Να τρέξει με 350 τώρα, κάποια στιγμή θα την πάθεις, Που κάτι θα πάθεις, δεν γίνεται. Σερνόταν η μηχανή καμιά 500-600 μέτρα. Το συζητάμε. Λοιπόν, έχουμε ρεπορτάζ να πούμε ότι ήρθε ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Μετά τις διαφημίσεις που θα ακούσουμε τώρα. Σε λίγο δηλαδή, γιατί είναι και 56 και 57, θα ακούσουμε τις δηλώσεις του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, του νέου παίκτη του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, και το ρεπορτάζ από τον Νίκο Μεσχοβίτη που ήταν εκεί. Είπαμε ότι ο καιρός των αφίξεων για τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης έχει φτάσει. Είμαστε 18 Αυγούστου. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς η μπασκετομάνα. Λοιπόν, θα πούμε και τα μπασκετικά μας, γιατί είπαμε ότι έχουμε αρκετά πράγματι. Και όλα αυτά θα γίνουν βεβαίως μετά το τέλος αυτού του ημιώρου και μετά τις διαφημίσεις. Να πούμε επίσης ότι μπορείτε να επικοινωνείτε και με μηνύματα FM κενό το μήνυμα σας αποστολή στο 54222, με χρέος 62 λεπτά του ευρώ, να το πούμε και αυτό, έτσι, ευθυνό το μήνυμα. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα Κώστα, όταν έρχεται η ώρα για ποδοσφαιρικά νέα στην εκπομπή σου, λέει,
Μου θυμίζει εμένα, λέει, όταν είχαμε φυσική στο Λύκειο. Τίποτα. Δηλαδή αδιάφορο εννοεί. Άιντε, λέει, γαλάζιες μπασκετικές καλησπέρες σε όλους. Καλησπέρα, Δημήτρη. Δεν είναι ακριβώς έτσι, εντάξει. We like ποδόσφαιρο. But we like more basketball. Εντάξει, να κάνουμε. Εμείς προσωπικά δεν. Αλλά στην ειδησιογραφία εννοεί ότι το ποδόσφαιρο είναι πρώτο και για την εκπομπή μας. Και φυσικά με προτεραιότητες στις ομάδες της πόλης, εννοείται. Λοιπόν, είπαμε και για τα μπασκετικά του Ηρακλή, γιατί ρωτάει ένας φίλος, θα τα πούμε και πάλι στη συνέχεια. Θα πούμε και για τα μπασκετικά του Άρη, που έχει κάποιες εξελίξεις, γίνονται κάποιες διεργασίες. Υπάρχει το θέμα της FIBA, χθες ο Αντώνης Ογκάζιος μας τα είπε, σήμερα θα πούμε κάποια πραγματάκια ακόμα. Είναι δεδομένο ότι γίνονται κινήσεις για το ρόστερ, έτσι ο κόσμος μπορεί να μην ακούει ανακοινώσεις και τα λοιπά, γιατί τώρα ο Ηρακλής και ο Πάκος με κλείσανε. Αλλά ο Άρης δεν έχει ανακοινώσει κάτι. Και ο κόσμος σου λέει τι γίνεται ρε φίλε, τι κάνουμε και τα λοιπά. Γίνεται δουλίτσα και έχει κλείσει παίκτες, αλλά λόγω του θέματος αυτού με τη FIBA και τα λοιπά δεν μπορεί να τους ανακοινώσει ακόμη. Τώρα θα μου πεις όσο περνάει ο καιρός και δεν τους ανακοινώνεις, κινδυνεύεις να τους χάσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο καλώς ή κακώς δεν μπορεί καμιά ομάδα να το ελέγξει, εφόσον χρωστάς, θα πρέπει να το. Να το ρυθμίζεις. Και εντάξει, ανέφερες και το παράδειγμα της Μπεσίκτας βέβαια. Και να το ρισκάρεις. Στο μπάσκετ, η οποία με τόσα μπάν και παίζει. Συγγνώμη, να πω κάτι, μόνο της Μπεσίκτας. Η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ, σωστά. Η ΑΕΚ. Εχθές επιδικάστηκε ποσό 185.000 ευρώ στον Βασίλη Καβαδά. Άρε, Βασίλαρε. Βασίλη, γερά, πάρε τα λεφτά. Λοιπόν. Πολλά χρήματα. Και 300 τόσα του Χέρστον. 385.000 στον Χέρστον. Η ΑΕΚ. Μισό εκατομμύριο μαζεύτηκε. Ο άνθρωπος βάζει πάρα πολλά λεφτά. Ναι, αλλά δεν τα δίνει. Τι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι τα δίνει αργότερα. Ναι. Δηλαδή δίνει, αφήνει κάποιους πίσω, τους πληρώνει, έρχονται καινούργοι, δίνει στους καινούργιους, αφήνει τους παλιούς. Μετά κάποιος του λέει, εσύ είχαμε και τον Κούση. Αμά. Ξεχάσαμε αυτόν, όντως. Πόσο είναι ο Κούσης, 380 χιλιάρικα. Ορίστε. Τώρα, ήθελα και να νέωσε το Μάτς Γιούλη, σου λέει τώρα. Ο Χέρστον τώρα είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά από την ΑΕΚ λένε ότι ήταν ρυθμισμένο το θέμα ήδη. Ναι. Τώρα. Εντάξει. Ίσως έχουν δίκιο, γιατί δεν έχει περιορισμός μεταγραφές η ΑΕΚ. Κάνει κανονικά. Είχε μέχρι πρότινος. Μέχρι πρότινος. Και απεσύρθη γιατί ήταν σε ένα μάνατζερ, ένα τριαντάρι. Προφανώς το δώσανε. Και αυτές είναι αποφάσεις δικαστικές. Δεν είναι μπαν. Όντως. Άλλο δικαστική απόφαση, άλλο μπαν. Ναι. Η δικαστική απόφαση είναι το πρώτο, ας πούμε, βήμα. Ότι πρέπει και μετά, ναι, να φανείς συνεπής. Αν δεν. Χρωστάς αυτόν 10 δραχμές, αν δεν τις πληρώσεις μέχρι σε ένα μήνα, θα φας την απαγόρευση μεταγραφών. Εάν τις πληρώσεις ή έρθει σε ρύθμιση μετά, θα αποσυρθεί η απαγόρευση μεταγραφών. Ωραία. Και πρέπει να τηρείς τις ρυθμίσεις αυτές. Ο Άρης, ας πούμε, αυτό το πρόβλημα έχει. Mm-hmm. Τώρα και έχει 8 μπαν. Ναι. Αλλά αυτό που είπαμε για την Μπεσίκτας, πραγματικά είδαμε τώρα η Μπεσίκτας είναι στο FIBA Europe Cup. Ναι, έπεσε πολύ. Η Νάπολη, ας πούμε, η Ιταλική, η Νάπολη, έχει μπαν και έχει δύο Νάπολες, ας με επιτραπεί η έκφραση. Έχει δύο, άρα δύο αφημοί. Νάπολη, μπάσκετ και τα λοιπά. Μπάσκετ, Νάπολη και τα λοιπά. Και οι δύο έχουν πάνε εντωμεταξύ. Και τα δύο αφημοί. Μπράβο. Λοιπόν, άρα το κόλπο το ξέρουν και στο εξωτερικό, δεν το ξέρουν μόνο εδώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο με μπάσκετ ΠΑΟΚ, με μπάσκετ Άρη και με ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ έχουμε να πούμε πράγματα. Και ευρωπαϊκά έχουμε να πούμε. Εννοείται. Αρκετά έχουμε να πούμε, οπότε μείνετε συντονισμένοι σε λίγο και πάλι μαζί. Συνεχίζουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί μας. Σε αυτό το 60 λεπτό, όπου βεβαίως θα ακούσετε πράγματα και θάματα, εννοείται. Ο Μεϊμάρης, το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα στα GPS βυθόμετρα, GPS για σκύλους, ασύρματους πομποδέκτες και ναυτιλιακό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, για smartwatch και action cameras φυσικά, και εννοείται πως αν είσαι κυνηγός ή αν είσαι ψαράς, στο Μεϊμάρη θα πας. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και 52, 231-0634-513 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και νέο κατάστημα στην Αγγελάκη, έναντι της R3 για fitness GPS, action cameras και drones. Και πολύ δυνατό e-shop στο meimaris.com με δωρεάν παράδοση σε 24 ώρες, με 12 άτοκες δόσεις, με αποστολή σε όλη την Ελλάδα και πολύ καλές προσφορές. Λοιπόν, ρεπορτάζ μπάσκετ. Έχουμε την άφιξη του Eliza Mitru Long. Ο Νίκος Μουσχοβίτης ήταν εκεί, σε λίγο θα τον έχουμε και στον αέρα τον Νίκο. Τώρα όμως θα ακούσουμε τις δηλώσεις του παίκτη. Είναι όλες σερί στα αγγλικά. Γιώργο, θα μας βοηθήσεις λίγο με τη μετάφραση. Θα διαβάσεις από το UKA που γράψανε και τα παιδιά ήδη. Λοιπόν, εννοείται έτσι κι αλλιώς το κοινό μας έχει πολύ ανεβασμένο τον πύχη και ξέρουν όλοι αγγλικά. Αυτό είναι γνωστό, έτσι. Δεν είμαστε τίποτα γκαγκαούγκες.
Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπε ο Μήτρου Λόγκ, ο νέος playmaker του ΠΑΟΚ, ένα από τα γκάρντ τέλος πάντων της ομάδας, ο οποίος έρχεται διψασμένος από ό,τι τον άκουσα. Γιώργο, τι Γιώργο. Τι έγινε, παιδιά. Πω. Α, μας πολεμάει. Ελπίζω να μην είναι έτσι και στο γήπεδο. Second of all, I'm starting my professional career not only in a beautiful, you know, country, but obviously a team that has a lot of history, and now I'm a part of that history. So I'm very excited to like get my professional career started over here, and obviously I'm looking to the experiences, I'm looking to meet the people and the fans, and more importantly, the coaching staff and my teammates. So. You signed a 3-year contract with PAOK. Mm-hmm. What does it mean this to you? You see your life in a long-term relationship with the team. Yeah. As long as I mean, in the beginning it's not. Αυτά είπε. Τι πόλεμος είναι αυτός, ρε παιδιά. Εντάξει, ενθουσιασμένο τον είδα πάντως. Ναι, συνεχίζουμε. Η ερώτηση ήταν ότι έχει τριετές συμβόλαιο. It's going to be a work in progress, but we're going to get there, and I know we're going to get there. So it's just going to be hard work, dedication, and we're going to get there. So I'm very excited. Είναι ενθουσιασμένος, πρέπει να δουλέψει. What can we see from you? From my brother? Yeah. You know, your brother is more famous. He's more famous. Για τον αδερφό του, λέει, τον Ναζ. Άντε πάλι. Τον μπερδεύουνε πολύ, Κώστα. Τον Νάζ με τον Ελάιζα. Εντάξει, ναι. Some games I'll give you as much points as I need. Some games I'll give you the best defense they need. You know, so it all depends on the day and in the night. Besides your mother, did you felt the need to talk to someone else? Μπορώ να δώσω πολλά στην ομάδα. Είπε, τη μια φορά επίθεση, την άλλη φορά άμυνα. Donovan Jackson was one of them. He played for Greece or played in Greece, sorry. And he told me a bunch of things. The guys out here are very skilled. Not as physical, but very, very skilled. And they like to do high ball screens. So, you know, guys are giving me pointers about what to look for. And I know a few guys I've heard around that's on the team, Americans that are on the team here. I forget, I thought last year it was Bobby Brown was here. And I forget another guy, but I was looking them up. And they know people I know, so it's through other people. And they're telling me it's a great experience. And, you know, you got to go in there as a rookie and just be a sponge. So. And that's the biggest thing I'm going to try to do, just learn. Because I know what I know, but I also can learn more. So. Μαθαίνει. Ωραία. Λοιπόν. Ναι. Να πούμε βέβαια τι... Τι είπε, ναι, τι είπε. Έτσι θα κάνουμε μια φιλότιμη προσπάθεια. Μικρή, αν και είμαι καλύτερος της ισπανικής διαλέκτου εγώ, γνώστης. Ναι, ξέρεις ισπανικά. Πιο καλά ισπανικά από αγγλικά. Είναι αλήθεια. Un poco. Un poco, λιγάκι. Ναι, λιγάκι, ναι. Για πάμε λίγο στον Ελάιζα. Δήλωσε ενθουσιασμένος. Εντάξει. Για δύο λόγους. Ο ένας είναι η παρουσία του στην Ελλάδα, τόπο καταγωγής μητέρας του. Ναι. Και ο δεύτερος η παρουσία του σε μια ομάδα την ιστορία του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Λέει: από εδώ είναι η μητέρα μου, από εδώ είναι η ρίζες της γιαγιάς μου. Σωστό. Οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στην Ελλάδα. Ξεκινάω την επαγγελματική μου καριέρα όχι μόνο σε μια υπέροχη χώρα, αλλά και σε μια ομάδα που έχει μεγάλη ιστορία και τώρα είμαι και εγώ μέλος αυτής. Σωστό. Ανυπομονώ για την εμπειρία, να βρεθώ με τους ανθρώπους εδώ, τους φιλάθλους. Τώρα αυτό δύσκολο βέβαια. Εντάξει. Αλλά οκ. Okay. Σεβαστό και κυρίως το προπονητικό επιτελείο και τους συμπαίχτες μου. Μάλιστα. Είπε σε πρώτη φάση
Μετά μίλησε για την διάρκεια του συμβολαίου του, τριετές συμβόλαιο, κάνοντας λόγο για την εμπιστοσύνη που του δόθηκε, παρότι θα παίξει για πρώτη φορά επαγγελματικά στην Ελλάδα. Υπέρχομαι ως ρούκι και ειδικά στην αρχή, θα έχω να μάθω πολλά. Ξέρω όμως ότι η συμφωνία που έχω είναι για 3 χρόνια και πάντα ήθελα να είμαι στην Ελλάδα. Ωραίο. Η ομάδα μου έβγαλε εμπιστοσύνη υπογράφοντας για 3 χρόνια και εγώ την πλευρά μου την εμπιστεύομαι επίσης. Σωστό. Θα είναι μια συνεχόμενη διαδικασία, αλλά ξέρω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Θα έχει σκληρή δουλειά για εμένα. Κατέληξε σε αυτή την ερώτηση. Μετά έγινε αυτή η αναφορά και τον αδερφό του, γιατί. Είναι πιο γνωστός. Ναι, το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει εκεί. Στον αδερφό του τον Ναζ, ο οποίος έχει γράψει φυσικά τη δική του πορεία. Εντάξει, σε NBA και G-League, NBA, ναι, έτσι. NBA. Έπαιξε στο NBA. Ναι. Πάνω σε αυτό δήλωσε: είναι πάντα εκεί για μένα ο αδερφός μου. Έχει περάσει βέβαια πολλά περισσότερα από εμένα. Έχει περισσότερες εμπειρίες. Ναι. Κάνει πιο συγκεκριμένα πράγματα στο παιχνίδι του. Εγώ είμαι λίγο περισσότερο all around και στην άμυνα και στην επίθεση. Το σαν... είπε πράγματι. Ναι. Από εμένα θα δείτε, λέει, πάθος. Μεγάλη διάθεση για το παιχνίδι. Πιστεύω ότι είμαι ένας αγαπητός άνθρωπος. Αυτά τώρα λέγονται. Είπε likeable. Ναι. Το είπε, ναι. Για την ομάδα εννοεί ότι αυτό... δίνω την πάσα. Share the ball, είπε. Ναι. Ότι είμαι τύπος δηλαδή που αγαπάνε οι συμπαίκτες γιατί τους δίνω την μπάλα, τους βάζω έτσι, το παιχνίδι. Μοιράζουμε πράγματα, λέει, με τους συμπαίκτες μου. Σε κάποια παιχνίδια μπορώ να δώσω τους πόντους που χρειάζονται, σε κάποια άλλα μπορώ να δώσω στην άμυνα περισσότερα στοιχεία. Περισσότερη βάση. Όλα εξαρτώνται, λέει, από την ημέρα. Σωστό. Ναι. Χαιρετίζοντα το Χάνλα, πες το έχει. Ναι. Παράλληλα, μίλησε και με Αμερικανούς που έπαιξαν στην Ελλάδα. Να πάρει λίγο μια ιδέα. Ναι, είπε εδώ. Κάποιον Τζάκσον. Κάτι τέτοιο άκουσα. Ναι. Μίλησα, λέει, με κάποια παιδιά που ήμασταν μαζί στο Low State. Ναι. Που έχουν περάσει την Ελλάδα. Μου είπαν κάποια πράγματα για τον τρόπο παιχνιδιού, για τους παίχτες. Εδώ που έχουν πολλές ικανότητες και για το γεγονός ότι δεν έχει. Υπάρχει και τόση. Δεν υπάρχει πολύ αθλητικότητα. Δεν είναι τόσο αθλητική, λέει, αλλά, αλλά ξέρουν πολύ μπάσκετ. Έτσι. Στην, λέει, ψηλά screen, δίκιο έχει. Κάτι που θα μου δίνει τη δυνατότητα να πετύχω πόντους. Το αρέσει δηλαδή το στυλάκι το ελληνικό. Ναι, γιατί από το, από το screen ψηλά θα μπορεί να περνάει από πίσω. Σωστό. Και να σουτάρει από τα 5-6 μέτρα. Του είπαν γενικά ότι είναι μια ωραία εμπειρία. Και εγώ σε ρούκι θα είμαι αυτό που λέμε σφουγγάρι. Ωραία. Λαϊκά, έτσι. Μεταφορικά, όχι λαϊκά. Θα προσπαθήσω να μάθω ό,τι μπορώ περισσότερο. Αυτά είπε. Ναι. Μήπως έχουμε Νίκο στη γραμμή? Όχι. Για να ακούσουμε τώρα Νίκο σε λίγο. Θα έχουμε πολύ σύντομα. Πάμε λίγο σε Νίκο. Λοιπόν, εντάξει, καλώς να προσαρμοστεί το παιδί. Καλή επιτυχία, καλή τύχη μάλλον στην προσπάθειά του. Είναι ο πρώτος παίκτης που έρχεται για τον ΠΑΟΚ. Ένα ταλαντούχο παιδί, έτσι. Έρχεται από το κολέγιο. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ του δίνει 3 χρόνια συμβόλαιο είναι όντως κάτι αξιό. Mm-hmm. Σε καλή ηλικία. Πιτσιρικάς είναι τώρα, ναι. Ποντάρει τώρα ο ΠΑΟΚ εκεί, ναι. Γιατί θα γίνει και Έλληνας αυτός. Ναι, αφού ναι. Είναι γιαγιά του, είπε. Θα γίνει Έλληνας αυτός. Όντως. Γι' αυτό και είναι τριετές συμβόλαιο, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι σαν να πήρε Έλληνα. Oh. Αμερικάνο Έλληνα. Έχουμε λοιπόν τον Νίκο. Να του δώσουμε βήμα. Και δεν του δίνουμε. Νίκο, τι γίνεται? Άντε ρε Κώστα, όλοι εμείς είμαστε στο ρεπορτάζ, ρε φίλε. Ναι ρε Νίκο, ναι ρε Νίκο, δεν γίνονται αυτά. Όλοι οι φουτμπαλέρες, ρε φίλε, πάνε εκεί πέρα διακοπές, γυρνάνε, πάνε, έρχονται. Πού ρε, με τη σαγιονάρα τη flip-flop τώρα και νομίζουν πάλι ότι... Πάλι εμείς, ναι. Έχουμε ρε Κώστα, έτσι, πάλι έτσι. Εμείς ρε Κώστα. Του είπατε, του Ελάιζα ότι τον περιμένει ο Χάνλαν, oh. Να δει την εμπειρία του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν το τάπατε αυτά. Δεν τον βλέπω, είπε. Είπε έτσι, πού να τον δει, το 21 θα βλέπει τον αριθμό της φανέλας. Λοιπόν, να σου πω, Νίκο. Κώστα, ο Ελάιζα ήρθε με μπλουζάκι. Ωραίος. Άλεν Άιβερσον. Σοτ first κύλα, έγραφε. Ω, μήνυμα, μήνυμα. Έστειλε το μήνυμα, έστειλε το μήνυμα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έστειλε το μήνυμα. Λοιπόν, πρώτη άφηξη, έτσι. Ναι, κινητικότητα γενικότερα. Και, ναι. Και ανακοινώσεις για 2 νέα παιδιά. Και άφηξη παίκτη και κορονοϊή και προετοιμασία σιγά-σιγά. Κάτι γίνεται έτσι, δηλαδή. Αρχίζει και αποκτά ζωή. Λίγο, ακριβώς, να μπαίνουμε λίγο σε μια σειρά. Ναι. Ο Μίτρου Λόγκ έφτασε σήμερα το μεσημέρι, δικαιώθηκε πανηγυρικά για το σημείο το οποίο θα... καλά ρε παιδιά τώρα, γιατί δηλαδή... Γιατί λίγο τσομπάνιδες που είμαστε λίγο ψαχτήκαμε εμείς, να ξέρεις. Ωραία. Έφτασε κανονικά το εκεί... Το χοντρό με τα γυαλιά θα τον ακούτε. Θα τον ακούτε τον Μπόμπο με τα γυαλιά. Χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς τίποτα. Μια χαρά είσαι άνθρωπος. Ναι. Πολύ ωραίο το καινούριο τέρμιναλ. Είδες. Θα ήθελα να το δω με κόσμο, από την αλήθεια. Γιατί έτσι ήταν λίγο καταθλιπτικό. Ναι, είναι. Ήταν λίγο creepy το σκηνικό χωρίς καθόλου κόσμο. Τέλος πάντων. Εντάξει.
Ήρθε σήμερα κανονικά, αύριο, δεν ξέρω αν θα προλάβει σήμερα, μάλλον αύριο το τεστ του κορονοϊού, γιατί πλέον έτσι πάει το πρωτόκολλο. Παλιά λέγαμε ιατρικές εξετάσεις και να βγει το δελτίο και δεν συμμαζεύεται, τώρα είναι πρώτο το τεστ κορονοϊού. Πρώτο το τεστ κορονοϊού, βέβαια. Ακριβώς. Να κάνω το τεστ αύριο και την Πέμπτη, εφόσον όλα πάνε καλά, να ξεκινήσει. Να κάνει την πρώτη του προπόνηση. Σωστά. Mm. Επίσης, στο αεροδρόμιο τρέχει ο Μιχάλης Γιαννακίδης, ο νέος general manager του ΠΑΟΚ που τον υποδέχτηκε. Το φιλαράκι μου, ναι. Ναι. Στο νέο του ρόλο, Κώστα. Ωραίος. Και έτσι, εντάξει, ήρθε μια πρώτη άφηξη ξένου, περιμένουμε και τις επόμενες. Μια χαρά. Εντάξει, καλά φάνηκε. Ωραία μούτρα έχει αυτός, μου αρέσουν γενικότερα τα μούτρα του. Δεν ξέρω τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Το καλό έχει στο μυαλό του ότι έχει να μάθει πολλά, δηλαδή το είπε και δύο φορές στην κουβέντα που κάναμε. Έρχεται δηλαδή με τη λογική ότι, okay, εγώ έκανα μια τρίτη συμφωνία, αλλά σε πρώτη φάση είμαι ρούκι. Που για μένα είναι καλό να έρχεται ο ξένος ρούκι με αυτή τη λογική. Και θα τον δούμε στην. Συνειδητοποιημένος δηλαδή. Συνειδητοποιημένος. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, όχι ψηλωμένος. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι μέσα στο γήπεδο, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει στο μυαλό του αυτό το πράγμα. Ότι έχω να μάθω αρκετά πράγματα. Ναι. Έχω τα στοιχεία τέλος πάντων για να παίξω, αλλά πρέπει να μάθω και πολλά για να παίξω ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Όπως είναι το ελληνικό, που μπορεί να μην είναι στο επίπεδο που είναι άλλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, αλλά έχει και αυτό το δικό του έτσι επίπεδο δυσκολίας. Σωστό. Λοιπόν. Νωρίτερα η ανακοινώση των δύο νεαρών, ναι, και αυτή που είχαμε πει του Παπασάβουλου από τη 10 και του νεαρού του έφηβου του. Έλα, κόλλησα. Παπαβραμίδη. Όχι. Μιχάλη. Κόλλησα, ρε. Καραγιαννίδη. Παπαβραμίδη, καλά, θυμάμαι. Καραγιαννίδη. Μπράβο. Κοντά πέσαμε. Εντάξει, ναι. Παιδί που ήταν με την εφηβική ομάδα, ήταν και στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ναι. Νομίζω ότι με τις δύο αυτές ανακοινώσεις πια τελειώσαμε. Κλείσαμε. Στο θέμα ο Ντανούλη που έχουμε αναφερθεί πολλές φορές δεν προέκυψε κάτι καινούριο. Ναι. Δηλαδή κάποια ανατροπή, ας πούμε, ότι ο παίχτης είναι να μείνει στο ΠΑΟΚ. Οπότε με τον Παπασάβλου και τον Καραγιαννίδη ολοκληρώνει ουσιαστικά το ρόστερ. Να δούμε αν θα είναι και κάποιος ακόμα από τους έφηβους που έχουν έτσι ξεκινήσει. Γιατί σήμερα θα γίνει και από την προπόνηση, δηλαδή όλα τα τεστ αναρτητικά για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Σήμερα το απόγευμα νομίζω στις 5. Είναι και έτσι η πρώτη προπόνηση της ομάδας μόνο με Έλληνες, έτσι. Παπασάβογλου, ο κόσμος ακούει και δεν ξέρει τώρα, σου λέει 10 και τα λοιπά. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα το παιδί. Είναι πολύ καλή μεταγραφή. Εγώ που τα παρακολουθώ και ξέρω και τα λοιπά και τους είδα και αυτά. Είναι από τα μεγαλύτερα, ας το πούμε, ονόματα. Ας με επιτραπεί, δεν θέλω να τον ψηλώσω. Ελπίζω να μην ακούει την εκπομπή, ούτε αυτός ούτε η δική του. Έτσι. Είναι πάντως μια καλή μεταγραφή. Αυτό, η ουσία αυτή είναι. Είναι ένα παιδί, εγώ γενικότερα να σου πω την αλήθεια, με τους μικρούς 18χρονους ποτέ δεν μπορώ να σου πω ότι αυτός έχει όλα τα στοιχεία και θα παίξει. Ναι, ούτε και τον Πασάβολο μπορώ να το πω. Εννοείται. Απλά αν πούμε ότι στην ηλικία του, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη είχε 3 καλά ταλέντα, μέσα σε έναν Πασάβολο. Τώρα, μπράβο, αν το παιδί αυτό θα καταφέρει να παίξει στον ΠΑΟΚ, αν θα βρει χρόνο συμμετοχής και όλα αυτά, είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά είναι ένα πολύ καλό κορμί. Και είναι και στο δικό του χέρι, ναι, εννοείται. Ναι, είναι ένα. Έχει. Πολύ σύγχρονα στοιχεία στο παιχνίδι του. Είναι μια καλή ακαδημία, όπως είναι η 10, γιατί όπως είπες και εσύ, πολλοί δεν τη ξέρουν, αλλά είναι μια ακαδημία που δουλεύει έτσι σε καλά πρότυπα. Από τις καλύτερες στην Ελλάδα, όχι στην πόλη, στην Ελλάδα. Έτσι. Και το παιδί τώρα θα ξεκινήσει τη δικασία, αυτή είναι επαγγελματική. Θα τον δούμε. Μακάρι να είναι σε θέση, να τον έχει μέσα στο μυαλό του, όχι μόνο σαν, ξέρω εγώ, 12ο παίκτη, αλλά να μπορεί και να του δώσει και πράγματα σε μια πρώτη σεζόν. Οι συμφωνίες και με τους δύο είναι για 3-1 χρόνια. Οπότε είναι και οι δύο παίκτες κυρίως με το μυαλό στο μέλλον, αλλά αν κάποιος από τους δύο ή και οι δύο καταφέρουν να μπουν στο rotation, θα είναι ό,τι το καλύτερο για τον ΠΑΟΚ. Εννοείται. Νίκο, από αφήξεις τώρα τι άλλο περιμένουμε? Αφήξεις τώρα περιμένουμε Griffin, περιμένουμε Love, περιμένουμε Turner, περιμένουμε Beach, περιμένουμε και Herdon. Απλά δεν έχουμε timetable, δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα ακόμα. Δεν έχουμε timetable, δεν έχουμε timetable, όπως θα ακούσει, όχι. Παιδιά. Οπότε περιμένουμε να δούμε στις επόμενες ημέρες πότε είναι να έρθουν και αυτοί. Ο ορίζοντας ο χρονικός εξ αρχής ήταν μέχρι το τέλος του μήνα. Οπότε σταδιακά θα έρχεται ένας. Ναι. Τώρα θα αρχίσουν να έρχονται. Και εδώ. Ναι, ναι. Και είδα και συμφωνία με καινούργια αθλητική εταιρεία. Δεν τα λέτε αυτά. Δεν ανακοινώθηκε και επίσημα. Ναι, αλλά εμείς να γράφουμε αυτά, ρε παιδιά, να τα γράψω εγώ, Νίκο. Είναι η εταιρεία την οποία πρόσφατα πήρε και τον Ολυμπιακό, ή κάνω λάθος. Σωστά.
Είναι και στην εθνική ομάδα, έτσι. Σωστά. Τα τελευταία χρόνια. Σωστά. Η συγκεκριμένη εταιρεία θα έχει και τον, και τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Οπότε περιμένουμε και το τυπικό κομμάτι, αλλά οι πρώτες έτσι εμφανίσεις για κάτι μπουζάκια και τα σήμερα με τα, ναι, με τα τέτοια του τεχνικού επιτελείου, τέλος πάντων με τα ρούχα, ήταν της συγκεκριμένης εταιρείας, της GSA. Σωστά τη λέω. Σωστά, την GSA. Αυτή έχει πάρει και τα δικαιώματα του οδοκούμπου στην Ελλάδα. Ναι. Πριν λίγο καιρό βέβαια, γιατί τώρα είναι Nike. Okay. Είναι Nike, ναι. Είναι Nike GSA. Α, ναι. Είναι, ναι, συγκοινωνούν τα δοχεία. Μάλιστα. Ναι. Ναι, είναι και αυτό ένα κομμάτι. Και τώρα, σιγά σιγά γίνονται γνωστές και οι ημερομηνίες των φιλικών. Χθες και η ΑΕΚ έκανε γνωστό το φιλικό σε 7 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Γενικά μπαίνουμε λίγο σε μια σειρά. Δηλαδή ακόμα και σήμερα, έστω και το αεροδρόμιο, αυτά τα 15 λεπτά με τον παίχτη, θύμισε λίγο μια... Θύμισε λίγο ρεπορτάζ. Θύμισε λίγο ρεπορτάζ ότι κάτι γίνεται, ναι. Έχει ξεχαστεί η κατάσταση το Μάρτιο, έτσι. Δηλαδή είναι μεγάλο διάστημα. Είναι μεγάλο διάστημα όλο αυτό. Σωστά. Να μπουν και οι παίχτες λίγο στη διαδικασία προπονήσεων. Πάντα και με το φόβο, γιατί δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να φύγει, είναι η αλήθεια. Ναι, ναι. Δηλαδή το να έχεις στο νου σου μην ξανά εξετάσεις λίγο μετά και όλα αυτά. Αλλά αυτή είναι μια καινούργια πραγματικότητα. Εντάξει, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Όλοι λειτουργούμε έτσι πλέον, το ίδιο ισχύει για τις ομάδες. Αλλά σταδιακά έτσι με τις πρώτες αφήξεις, μια προπόνηση, ναι, σήμερα, να αρχίσει και ο ΠΑΟΚ να μπαίνει λίγο σε μια σειρά αγωνιστική. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σας απόγευμα. Καλή συνέχεια. Νίκος Μοσχοβίτης από το αεροδρόμιο Μακεδονία, τον ακούσαμε για την άφιξη του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του παίκτη, ο οποίος είπε ότι θα είμαι σαν σουγκάρι και θα προσπαθώ να ρουφήξω κάθε γνώση. Είναι νεαρός, έτσι, να πούμε ότι το παιδί είναι πιτσιρικάς, έρχεται από το κολέγιο και είναι playmaker guard, έτσι, είναι στις θέσεις των περιφερειακών θα αγωνίζεται. Για όσους έτσι δεν έχουν εικόνα, να δώσουμε 2-3 στοιχεία. Από τη 10 λέει στον ΠΑΟΚ, λέει ο φίλος μου Στέργιος, λέει ότι η αυτόνομη λέει έφτιαξε ακαδημία. Εντάξει, η 10 είναι η ακαδημία του Νίκου Χατζιβρέτα, είναι γνωστή στους μπασκετικούς, πολύ καλή ακαδημία. Τώρα όσον αφορά μια που είπα για ακαδημίες, να πω ότι έχουμε αλλαγές σε αρκετές ακαδημίες στην πόλη. Στον Άρη για παράδειγμα ανέλαβε ο προπονητής ο Θόδωρος Αστεριάδης, γνωστός ο παίκτης του Ηρακλή βεβαίως, που έβαλε ένα από τα τρίποντα τα κρίσιμα στην Νεάπολη με τον ΠΑΟΚ, Γιώργο Μπαϊράμι. Δεν τα θυμάμαι αυτό. Στο θρηλυκό μάτι της Ευρωλίγκα του Χολόπουλου, που λένε του Χολόπουλου, το τρίποντο του Χολόπουλου. Ναι. Πιο πριν είχε βάλει ο Αστεριάδης ένα κρίσιμο επίσης τρίποντο. Έμπειρος ως τεχνικός. Ναι, και εθνικές και τα λοιπά. Έτσι. Λοιπόν, και πηγαίνει στον Άρη. Στον Άρη έχουμε κάποιες έτσι εξελίξεις, κάποια πρόσωπα που μπαίνουν στη διοίκηση κτλ. Θα περιμένω τον Αντώνη να τον έχουμε στο άλλο ημίωρο. Μήπως και μπορέσει να μας δώσει αυτό το ρεπορτάζ. Βεβαίως εννοείται πως ο Άρης περιμένει το θέμα της FIBA για να ξεμπλοκάρει από τα μπαν. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό να γίνει, έτσι. Αλλά προφανώς και θα πρέπει να γίνει για να παίξει. Γενικότερα υπάρχει μια ανηνεμία, βλέπω, στο μπασκετικό ρεπορτάζ σήμερα, Γιώργο. Γιατί και οι ομάδες σιγά σιγά αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι η χρονιά δεν θα αρχίσει. Και οι ομάδες που έχουν μείνει πίσω δεν βλέπω να πολύ αγχώνονται. Γιατί σου λέει ποιον Οκτώβριο, Νοέμβριο θα ξεκινήσουμε. Και αν. Λοιπόν, θα δούμε. Να μην το κρατήσουμε αυτό βεβαίως ως δεδομένο, ως θέσφατο. Να κρατήσουμε όμως μια πισινή, γιατί και οι ομάδες προφανώς έχουν κάτι στο μυαλό τους, έχουν μια γνώση παραπάνω. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παρουσίασε, λέει, τη νέα φανέλα του, η οποία είναι με ρίγα φυσικά, ασπρόμαυρη, λεπτή, και με τον Στέφαν Σβάμπ να είναι στο βίντεο ο πρωταγωνιστής. Λοιπόν, πρωτότυπο σχέδιο. Δεν το βλέπω εγώ, το είδες? Εγώ το είδα. Δεν μου άνοιξε ακόμα. Δεν θα έλεγα ότι... φέρνει λίγο σε ρετρό, έτσι, με νεοτεριστικές έτσι αλλαγές, αλλά πολλές ρίγες. Ναι. Αλλά δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στο πρόσφατο παρελθόν, σε φανέλα. Α, πολύ πρωτότυπη. Λεπτή πολύ ρίγα, λεπτή, ναι, η ρίγα. Είναι παλιά, όντως, θυμίζει κάτι παλιές ανέργου λίγο πάω. Ρετρό, ναι, αλλά... Εντάξει, καλή είναι, γιατί. Ωραία είναι, δεν είπα εγώ. Εντάξει, μέχρι να τη συνηθίσει και λίγο το μάτι. Μια χαρά είναι. Και ναι, κάθε χρόνο και οι ομάδες πλέον οι φανέλες. Είναι πολύ τρομερό όπλο marketing.
Ναι. Γι' αυτό και τις αλλάζουν και κάνουν κάτι ροζ. Έχουμε κάτι... κάνει αναλύσεις πολλές εδώ πέρα τις Σαββατοκυριακά για τις φανέλες. Κάτι μοβ, κάνουν κάτι πορτοκαλί. Να το, λεπτή ρίγα. Ναι, ναι. Υπάρχει βιντεάκι. Ωραία, ωραία. Εντάξει, που έχει δημοσιεύσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι, τώρα αυτό βλέπω. Our Colors. Καλή είναι, εντάξει. Ναι. Ακόμα και τη μουσική εδώ. Πέλκας, Our Stripes. Σαν συμμορία είναι έτσι με τη φωτογραφία που έχουν βάλει. Ναι. Και ο Ζαμπά ειδικά, πρώτος είναι, είναι λίγο σαν κατάδικη με τους ναι, είναι τώρα. Λίγο τέτοιο. Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά η φανέλα, εντάξει, λοιπόν. Περιμένουμε και τις υπόλοιπες. Έχει το ενδιαφέρον του κάθε χρόνο αυτό με τις φανέλες. Για όλες τις ομάδες. Τώρα και ο Ηρακλής θα κάνει την παρουσίαση της δικιάς του φανέλας. Τι ψήφισε ο κόσμος, θα δείξει. Ο κόσμος ψήφισε τη Ριγέ. Α, τη Ριγέ. Τη Ριγέ και, την, και μια μονόχρωμη μπλε, η οποία όμως έχει λεπτομέρεια τον ημίθιο και είναι μια ωραία φανέλα πράγματι. Εμένα βέβαια μου άρεσε η στρατιωτική. Ναι. Η οποία ψηφίστηκε τρίτη η στρατιωτική. Δεν βάζει κάποιο μπλόκο η FIBA σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι, δεν θέλει σχέδια κτλ. Όχι, βάζει μπλόκο μόνο στο πώς θα βάλει τα σήματα. Ναι, ναι. Τις διαφημίσεις και τους αριθμούς. Πρέπει να είναι όλα ίδια συγκεκριμένα με εκατοστό, με λεπτομέρεια εκατοστού. Mm-hmm. Όμως δεν λέει, ας πούμε, μην κάνεις παρδαλή φανέλα. Κάνε ό,τι θέλεις, απλά πρέπει το σήμα μου να είναι εκεί, το σήμα σου να είναι εκεί. Τα λογότυπα, όλα αυτά. Ο αριθμός ναι. Να μην είναι μεγάλος, ας πούμε, στη δικιά σου φανέλα και στο αλλού να είναι μικρός. Πρέπει να είναι όλοι οι ίδιοι. Λοιπόν, αυτά τα προσέχουν πάρα πολύ. Κοντομάνικες, κόστα δεν θα βγάλει ο Ηρακλής κάποια στιγμή φανέλα. Αυτό ήταν καλή ιδέα. Εμπορικές, ξέρεις, για να τις πουλήσει, όχι για να τις φοράει είναι, απαραίτητα. Είναι καλή ιδέα και μάλλον θα γίνει. Είδες, ωραία. Είναι καλή ιδέα. Θα πάρω κι εγώ. Και θα γίνει. Ναι. Και για την ομάδα κοντομάνικη ήταν μια σκέψη. Η ΑΕΚ, ας πούμε, είχε στον BCL κοντομάνικη. Μαύρη. Ναι, και ο Παναθηναϊκός μια Παναθηναϊκός περίοδο. Ο Παναθηναϊκός είχε. Ναι. Ξεκίνησε από το NBA, βέβαια, αυτή η μόδα. Βέβαια τώρα. Ξέρω κατά πόσο είναι άνετες, βέβαια, για τους παίκτες. Μπράβο. Οι παίκτες ψιλοπαραπονιούνται, ναι. Από ό,τι μας είπανε. Εντάξει, για τον κόσμο. Και γι' αυτό δεν το πολύ σκεφτήκαμε για την ομάδα. Αλλά για τον κόσμο, ναι, είναι μια επιλογή. Γιατί ο κόσμος δυσκολεύεται να πάρει αμάνικη φανέλα. Ναι, τώρα τη φορέσει έξω. Πρέπει να είσαι. Ή hip hop, ναι. Ή καλοκαίρι πολύ να τη φοράς με βερμούδα, ας πούμε, και καπέλο να το παίζεις. Κοντομάνικη. Ράπερ και τα λοιπά. Ενώ την κοντομάνικη τη φοράς. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, ολοκληρώσαμε και αυτό το ημίωρο. Να πάμε, Γιώργο, σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλογο. Το τελευταίο. Πάμε για το τελευταίο ημίωρο. Εκεί όπου, αν δεν έχουμε Αντώνη, θα έχουμε τις δικές σας απόψεις. Mm-hmm. Ζωντανά στον αέρα της πόλης. Οπότε, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα ακόμη και σε ένα λεπτό πάλι μαζί. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, πάμε στην τελευταία ενότητα της εκπομπής, τελευταίο ημίωρο. Μαζί μας ο Μεϊμάρης. Το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα στα GPS βυθόμετρα, GPS για σκύλους, ασύρματους πομποδέκτες, για ναυτιλιακό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, για smartwatch, για action κάμερες. Αν είσαι κυνηγός, αν είσαι ψαράς, στο Μεϊμάρη θα πας. Μέι Σοπ, πολύ ωραίο. Μεϊμάρης.com, μοναδικές προσφορές. 12 άτοκες δόσεις, αποστολή σε όλη την Ελλάδα, δωρεάν παράδοση 24 ώρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310634513, Ελπίδος 34 και 52, τα δύο καταστήματα ΣΥΚΕΣ και στο κέντρο Αγγελάκη 3. Ένα θέμα, Γιώργο, που δεν είπαμε χθες, ήθελα να το πω και το αμέλησα, αλλά θα το πω σήμερα γιατί πήρε θέση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Υπερασπίζεται τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος Πρίντεζης προχθές, ναι, το είδα, ανήμερα το 15 Αύγουστου, ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram, την Παναγία, και έγραψε χρόνια πολλά και τα λοιπά, ναι. Πίθη όμικρον, πατρίδα, θρησκεία, ναι. Οικογένεια. Αυτό είναι ένα τρίπτυχο, ένα ρητό, το οποίο είχε κυριαρχήσει επί Χούντας και έχει συνδεθεί με τη Χούντα. Δηλαδή το έλεγε η Χούντα, ας πούμε, και τα λοιπά. Και τώρα όποιος το λέει είναι και αυτός χουντικός ή τέλος πάντων ασπάζεται αυτά τα δόγματα και τα λοιπά. Ο Γιαννακόπουλος λοιπόν πήρε θέση για όσα κατηγορούν τον μπέκ του Ολυμπιακού, εκφράζοντας τη στήριξή του. Ζούμε στη χώρα που κάποιος λέει τραβάει το αυτί του Πρίντεζη επειδή ανήμερα της Παναγίας με τους Τούρκους έξω από τη χώρα μας, από την πόρτα μας, έγραψε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Ζούμε στη χώρα που όποιος γράψει πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια πρέπει να απολογηθεί. Αν δεν απολογηθεί, είναι φασίστας, αυτόματα, γιατί βολεύει. Ζούμε στη χώρα που αποθεώνουμε όποιον μας λέει ρατσιστές και ας τον αγκαλιάσουμε. Ζούμε στη χώρα που αγαπάμε μόνο ό,τι είναι ξένο. Ένας Έλληνας, χριστιανός, ορθόδοξος πατέρας και δημοκράτης. Αυτή είναι η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Βεβαίως η τοποθέτηση αυτή του Πρίντεζη εννοείται ότι προκάλεσε πολύ μεγάλη ταραχή. Εντάξει, γιατί τώρα ασπάζεται ένα χουντικό ρητό που δεν είναι χουντικό, αλλά τέλος πάντων η Χούντα το καπηλεύτηκε και το χρησιμοποίησε τότε. Απ' την άλλη, λες, δηλαδή, όποιος λέει ότι είναι, ρε παιδί μου, υπέρ της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας, σημαίνει ότι είναι φασίστας, ότι είναι χουντικός.
Είναι μεγάλη κουβέντα, παιδιά. Εντάξει, προφανώς και η χώρα, εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν έχει την πολυτέλεια να διαλέγει μεριές. Εννοείται ότι πρέπει να είμαστε προοδευτικοί όσον αφορά στις αντιλήψεις. Εννοείται ότι πρέπει να αγαπάμε και την πατρίδα μας, έτσι. Εννοείται ότι όποιος αγαπάει την πατρίδα του δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι φασίστας, έτσι. Πάρα πολύ, έτσι, μεγάλη κουβέντα έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα. Κακώς χωριζόμαστε πάλι σε στρατόπεδα. Και όντως, όπως λέω, Γιαννακόπουλος, έχουμε πολλά άλλα προβλήματα τα οποία πρέπει να κοιτάξουμε. Mm-hmm. Απλά το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να τα αφορίζουμε όλα και δεν πρέπει όλα και να τα γενικεύουμε. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, λέω εγώ τώρα ότι αγαπώ την Ελλάδα. Σημαίνει ότι είμαι φασίστας? Όχι. Λέω όμως επίσης ότι οι μετανάστες είναι άνθρωποι και πρέπει να τους ερώμαστε αναλόγως. Έτσι, είναι άνθρωποι και αυτοί. Φεύγουν από την πατρίδα τους, πρέπει να τους περιθάλπουμε. Αυτό λέει η ανθρώπινη φύση, αυτό λέει η λογική, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι είμαι ανθέληνας, λοιπόν. Εντάξει, ένα φαινόμενο νομίζω παγκόσμιο. Το προηγούμενο διάστημα στοχοποιήθηκε και ο Μάνουελ Νόιερ, για παράδειγμα, στη Γερμανία, ο οποίος φερόταν να τραγουδάει ένα τραγούδι το οποίο παρέπεπε στην ναζιστική Γερμανία και είπαν ότι είναι νεοναζί. Εντάξει. Ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πρέπει βεβαίως και τα δημόσια πρόσωπα, εννοείται, να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικά, έτσι, για να μπορέσει να μην δίνει δικαιώματα στον οποιονδήποτε κακοπροαίρετο, έτσι, να τον χαρακτηρίζει και να δημιουργήσει θέμα. Είναι αυτό που είπες, να είμαστε προοδευτικοί. Να είμαστε προοδευτικοί, να είμαστε με τις απόψεις μας, δημοκρατία έχουμε, έτσι. Mm-hmm. Όποιος λέει αγαπώ την Ελλάδα δεν σημαίνει ότι είναι φασίστας. Όποιος λέει ότι αγαπώ όλο τον κόσμο και ότι δεν υπάρχουν πατρίδες, έχει βεβαίως και αυτό το δικαίωμα στην άποψη και στην γνώμη. Και τα πέναλτι που έκανε ο άλλος. Και εσύ τώρα παίζεις, ας πούμε, Σαραγώσα. Εντάξει. Λοιπόν, τη Σαραγώσα τώρα παίζεις, την Παρτσελόνα. Βλέπω ένα ρεπορτάζ που λέει ότι η FIBA. Δεν ξέρω αν ο Αντώνης μπορεί να τον έχουμε στον αέρα. Που λέει ότι η FIBA επικοινώνησε με τον Άρη και λέει ότι ο Άρης θα πάρει την πίσω του χρόνου που ζητάει, θα μπορέσει να κάνει την περίοδο 2021 τις μεταγραφές, μόνο εφόσον αρχίσει να πληρώνει δόσεις από τους διακανονισμούς που είχαν γίνει το Σεπτέμβριο του 19 με τον Γουλιέλμο, με τους 8 πρώην αθλητές που έχουν προσφύγει. Ξεκαθάρισαν ότι δεν χρειάζεται να γίνουν νέοι διακανονισμοί από τη στιγμή που υπάρχουν ήδη υπογεγραμμένοι, άσχετα αν δεν έχουν τηρηθεί από την πλευρά του Άρη, απλά πρέπει ο Άρης να αρχίσει να πληρώνει. Εφόσον η ΚΑΕ Άρης ξεκινήσει να πληρώνει τους υπάρχοντες διακανονισμούς, θα έρθει εγγράφως η απάντηση από τη FIBA, την οποία αναμένεται να δώσει το πράσινο φως για να μπορέσει να κάνει όλες τις μεταγραφές. Άρα, με λίγα λόγια, υπάρχουν διακανονισμοί, υπάρχουν ρυθμίσεις που δεν τηρήθηκαν. Όμως σου λέει, άμα αρχίσει να δίνει τις δόσεις αυτές που είχε συμφωνήσει τότε. Θα είμαι ελαστικός εγώ. Τότε θα σου δώσω την άδεια. Σημαίνει ότι τηρείς το διακανονισμό. Ναι. Υπάρχει κρυφή ελπίδα, διαβάζω στο yellowradio.gr, ότι η FIBA μπορεί να φανεί γενναιόδορη και να άρει τις απαγορεύσεις μεταγραφών ολοκληρωτικά. Σε αυτή την περίπτωση, ο Άρης θα μπορέσει να κάνει μεταγραφές χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο, αυτό το λεπτό σημείο δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη. Συζητήσεις των αξιωματούχων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας με τους ανθρώπους ΚΑΕ Άρης. Το πολύ λεπτό σημείο, παιδιά, αυτό είναι το σημαντικό. Mm-hmm. Να έρθει το μπαν, έτσι. Άλλο να τηρήσει τους διακανονισμούς, εντάξει, το δέχομαι. Και άλλο να έρθει το μπαν. Από το ένα, βέβαια, εξαρτάται το άλλο. Αλλά το σημαντικό είναι να αρθεί το μπαν, όχι να τηρηθούν οι διακανονισμοί. Εννοείται ότι για να αρθεί το μπαν πρέπει να τηρηθούν οι διακανονισμοί. Ή τέλος πάντων να πληρωθούν κάποια λεφτά. Λοιπόν, αυτά και για τον μπασκετικό Άρη, ο οποίος είπαμε έχει κάνει τις κινήσεις του, Αγραβάνης και τα λοιπά είναι κάποιοι παίκτες που φέρεται να έχουν συμφωνήσει με τους Κιτρινόμαυρους. Είπαμε το θέμα της FIBA φέρνει τα πράγματα λίγο πιο αργά όσον αφορά στις εξελίξεις στους Κιτρινόμαυρους. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο να ακούσουμε κανένα κροατή. 2.87.888. Mm-hmm. Μπορείτε να καλείτε τώρα για το επόμενο 20 λεπτό. Σήμερα έχουμε, είπαμε, ημιτελικό Champions League. Σωστά. Λειψία Παρί. Έτσι. Παρί το μεγάλο φαβορί για τους περισσότερους. Εμείς λέμε Λειψία Γερμανία ολέ. Έτσι. Γερμανική ομάδα. Τρέχει, πρεσάρει. Θα τους πιέσει mm-hmm. τους άλλους. Τώρα οι άλλοι βέβαια έχουν Neymar, έχουν Μπαπέ. Έχουν Μπαπέ και λογικά θα παίξει την αρχή ο Γάλλος. Ναι. Ενώ στο προηγούμενο παιχνίδι με την Αταλάντα μπήκε αλλαγή, δεν ήταν έτοιμο 100%. Είχε ένα τραυματισμό. Ναι, αλλά με το που μπήκε άλλαξε το ρυθμό. Γι' αυτό το λέω. Τώρα θα παίξει την αρχή. Ναι. Για να δούμε. Έχουμε δει πολλά πράγματα στο Champions League, πολλές εκπλήξεις. Για τίποτα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αλλά το φαβορί παραμένει Paris Saint-Germain, έτσι.
όπως και η Μπάγερν στο άλλο ζευγάρι. Έχουμε φίλο. Έχουμε φίλο. Για να τον ακούσουμε. Γεια σας. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, κύριε Κούση. Τι κάνετε? Ένας φίλος από τα παλιά. Άρα είμαστε και οι δυο παλιοί. Ναι, ναι, από το 90. Oh. Κλείσε με και πάρε το... Τι μου λέγες, κλείσε και πάρε το Τζελεπίδη. Εγώ φεύγω. Πάρε τον Μπάρι. Όχι το 90, το 2000, όχι το 90. Εντάξει, το και, πιο μπροστά ήταν από το 90, το 2000. Το 98 ξεκινήσαμε στο Μετρόπολης, 97, ναι, ναι, 98. Ναι. Πω, 22 χρόνια. Πω. Ήμουνα νιός και γέρασα. Είστε καλά στην υγεία σας, όλα καλά. Καλά, δόξα Θεό, δόξα Θεό, εδώ όρθιοι παλεύουμε. Χάρηκα που σας ακούω. Λέω να πάρω καλά να έκανες, μιλήσω καλά με έκανες. Τον κύριο Κούση. Να παίρνεις να μιλάμε. Εσύ καλά είσαι, όλα εντάξει? Καλά, εντάξει, ας τα λέμε καλά. Ήθελα να πω για την Αργιανάρα, εκτός του Αγραβάν. Ναι. Τι άλλο όνομα παίζει, μήπως ξέρεις, γιατί δεν βγάλατε τον κύριο Γκάτζιο? Δεν βγάλαμε τον κύριο Γκάτζιο, το βγάλαμε χθες τον κύριο Γκάτζιο. Κοίταξε, έχουν γραφτεί αρκετά ονόματα. Τολιόπουλος, Αγραβάνης και τα λοιπά. Ναι, ο Τολιόπουλος έλεγε ότι πάει να χαλάσει, γύρευε. Όλο χαλάει και όλο φτιάχνει. Πού θα πάει, νομίζεις? Ναι, άλλος. Θες και άλλους? Τι, μόνο αυτούς τους δύο? Θες και άλλους? Λοιπόν, δεν έχει ακόμα άλλους. Βήμα-βήμα. Μήπως δεν θέλετε να πείτε ονόματα? Όχι, κοίταξε. Είναι ο Ντεκόζη που έπαιζε στο Λάβριο. Ο Αμερικανός. Ο Χάτσερ που δεν έχει κλείσει, που συζητάνε, λένε ότι είναι κοντά. Αυτός είναι μισή ομάδα. Δηλαδή, αν κολλάει η ομάδα, μπορεί να σου βάζει 25, δηλαδή την ξεκολλάει. Είναι παίξεγγέτης. Βέβαια, ο Χάτσερ είναι παιχτάρα. Είναι καλός παίκτης. Ναι, εντάξει. Εγώ τον πάω το είναι σαν το Χα... Όπως είναι ο Χάλγαν του Ηρακλέως. Σωστά. Γιατί συμπαθούμε και τον Ηρακλή. Εγώ είμαι Αργιανάρα, ναι, αλλά αγαπάω και τον Ηρακλή. Υπάρχουν άλλα πράγματα, γνωστοί συγγένειες, γιαγιά Χάιδο από πίσω και τέτοια, μακρινές συγγένειες, πολλά πράγματα. Είναι αυτά από κοντά, καμιά φορά μπορεί να τα πούμε στον αέρα, θέλω να τα λέω. Θα τα πούμε. Καταρχήν όλοι οι συγγενείς μου είναι Ηρακλής. Όλη η Ελλάδα είναι Ηρακλής, αλλά δεν το ξέρει. Και εγώ και είμαι Αργιανός, αλλά αγαπάω πάρα πολύ τον Ηρακλή, σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, εντάξει. Θέλω να κερδίζει, ας πούμε. Σωστά. Επίσης θα μείνει ο Ντραγκίσεβιτς και ο Μιλόσεβιτς. Έτσι. Ναι, ναι. Υπάρχουν τα παιδιά από τη φετινή ομάδα. Ο Φλιώνης, ο Σιδηροηλίας, ο Βλάσιος, οι πιο μικροί. Αυτοί όλοι που θα ανεβούν. Ο Σλαφτσάκης κτλ. Υπάρχει δηλαδή ρόστερ, υπάρχει κορμός. Για ψηλούς που λέγατε. Ο Κουζέλογλου από το Λαύριο, ένα καλό έτσι. Αμερικανό ψηλό δεν μπορούμε να πάρουμε, μόνο με Έλληνες. Δηλαδή θα είναι ο Κουζέλογλου που είναι στο 4 με το Σπλασάκι και θα είναι μόνο ο Ντραγκίσεβιτς στο 5. Μιλόσεβιτς τι παίζει, Μιλόσεβιτς? Ο Μιλόσεβιτς τώρα μπορεί να κατέβει στο 3, ρε παιδί μου. 4-3, πιο πολύ 4. Για πεντάρι όπως είναι ο Τσαλμπούρης, για ψηλά παιδιά. Γιατί έφυγε ο Πιτσιρικάς που είχαμε, πήγε. Ακούστηκε ο Βουλγαρόπουλος, λες, ο Λαύριο πήγε. Στο Λάβριο πήγε. Ναι. Για πες λίγο δηλαδή. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για ψηλό Αμερικανό. Έχει τον Ντραγκίσεβιτς και θα πάρει και backup Έλληνα. Μπορεί να πάρει τον Τζαμπούρη. Ακούστηκε και αυτός, αλλά βλέποντας και κάνοντας, γιατί βλέπεις τώρα, έχουν μείνει αρκετοί παίκτες και οι ομάδες από το 5-6 και κάτω δεν πολύ κάνουν κινήσεις. Κάτι περιμένουν τώρα όλοι αυτοί. Σου λέει θα αργήσει το πρωτάθλημα. Ο Άρης έχει δώσει προκαταβολές για τους παίκτες αυτούς. Δηλαδή μην χάνονται μετά και περιμένουν, ξέρω εγώ, άσκοπα. Δεν το ξέρω αυτό. Μην πάρω στο λαιμό μου τώρα την ομάδα και πω ότι έδωσε. Και για τη ΦΥΜΠΑ που είπατε, ναι, ο Άρης γύρευε 2 χρόνια. Τώρα λέει για 1 χρόνο πρέπει να είναι. Γιατί ο Άρης ζήτησε 2. Δύο χρόνια να διακανονίσει. Η ΦΥΜΠΑ τώρα τι του είπε? Ότι αφού έχεις κάνει διακανονισμούς, έχεις κάνει ήδη με όλους αυτούς. Απλά δεν τους στήρισες. Ναι. Πλήρωσε αυτούς τους διακανονισμούς, δηλαδή δώσ' την τη δόση που χρωστάς, ρε παιδί μου. Και ναι, αλλά είναι τεροχρονισμένος, είναι πολύ παλιές, ρε Κώστα. Δεν έχει σημασία, η ΦΥΜΠΑ το δέχεται. Ο Άρης όμως για 2 χρόνια δέχεται, τον Άρη σε 2 χρόνια να εξεχρεώσει. Η ΦΥΜΠΑ το δέχεται,
Και δεν την αφορά αν ο παίκτης, ας πούμε, δεν το δέχεται. Η FIBA θα πει όχι, θα το δεχθείς. Αυτός είναι ο διακανονισμός. Σε δύο χρόνια δηλαδή. Ναι. Να ξοφληθούν οι παίκτες. Σε όσο είναι ο διακανονισμός. Για το Palette Sport, κάτι τελευταίο, γιατί μπορεί να είναι κάποιος άλλος κύριος και να περιμένει. Είναι, ναι, είναι. Το ζητάω συγγνώμη στη γραμμή, αν είναι. Ναι. Στο Palette Sport ο Άρης θα το πάρει 49 χρόνια χωρίς να έχει ποινική. Ναι, γιατί λέγανε ότι υπογραφές περιμένουν από τον κύριο Αβγενάκη και καλά. Από κάποιους άλλους. Αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί και να το έχει ο Άρης χωρίς να δίνει κάποιο νίκη, δηλαδή να έχει το κυλικείο, να έχει τα πάντα. Να είναι όπως έχει, ας πούμε. Το... Να... Σωστά, σωστά. Μόνο που θα πρέπει όμως να έχει τα έξοδα συντήρησης. Ναι, θα βρει. Εδώ είχαμε φυσικό αέριο δικό μας άνθρωπο. Μπορεί να βάζει αέριο αυτός που ήταν Αριανόνος. Ένας, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποιος ήταν παλιά. Σωστά. Να βγουν κάποια διαφήμιση, να τα πληρώνει και στο ρεύμα κάποια εταιρεία και είναι μισά ναι, αυτό... θα την ψηλοβρούν. Σωστά. Είναι σαν να δίνεις ενίκιο. Είναι σαν να δίνεις ενίκιο λίγο πάνω κάτω. Χοντρικά. Ναι, νίκιο δεν θα δίνει. Θα πληρώνει το ρεύμα και το αέριο. Και το γήπεδο, άμα θες, το κάνει ό,τι θες εσύ. Δηλαδή και υπαλλήλους. Όλα εσύ δεν τα πληρώνει. Άρα μία ή άλλη σου βγαίνει σχεδόν, μην νομίζεις. Εντάξει, μπορεί να. Απλά θα έχει το κέρδος ότι θα μπορεί άμα... να κάνει εκδηλώσει και να τα βγάζει αυτά τα μία ή άλλη. Ναι, και μπορεί να έχει το κυλικείο, ξέρω εγώ, μπουτίκ, αυτά πολλά πράγματα να τα εκμεταλλευτεί. Εντάξει. Αυτό είναι στο χέρι του Άρους. Άμα κάνει καλό μάρκετινγκ. Τα παιχνίδια του Ηρακλή θα τα δείξει για να δούμε και την Ηρακλή. Τα προκριματικά ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί. Γίνονται προσπάθεια να μεταδοθούν. Οι όμιλοι, αν περάσει στου ομίλου, θα μεταδοθούν. Ναι, από την ΕΡΤ. Μάλιστα. Λοιπόν. Και για το πρωτάθλημα, πού ακούγεται, ποιο μπορεί να τα δείχνει, αν τα δείχνει. Με την ΕΡΤ θα είναι η ομάδα. Με την ΕΡΤ πάλι. Ναι, με την ΕΡΤ. Με την ΕΡΤ. Πάλι έτσι. Όλε και ο Άρης και αυτοί όλοι. Χάρηκα πολύ, θα τα πούμε. Χάρηκα πολύ, έχουμε κόσμο. Χάρηκα και εγώ. Κάθε μέρα εδώ είμαστε. Πάνω από 20 χρόνια. Oh, και να με παίρνεις. Να είστε να καλά. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να βγάζεις τον Αντώνη να τον ακούμε να τα λέει καλά. Θα τον βγάζω. Έγινε. Ναι, έγινε. Γεια. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ο Αντώνης βγαίνει και στην κομπή στο All About Aris. Έτσι και δίνει ρεπορτάζ κάθε μέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να κεράσω τον καφέ, να βγεις με τον φίλο. Πιο λίγο θα μου βγει ρε φίλε. Είμαι από Κύπρο, ο Στέργιος. Ωρε Στέργιο, τι έγινε. Έλα, ναι, τι να γίνει, μελανιάσαμε. Ναι, να σε πω και κάτι. Εντάξει, και αυτός 20 χρόνια είχε να με ακούσει τώρα, κατάλαβες. Φαντάσου ρε φίλε, πώς δεν ρώτησε να μου και τι κάνει η οικογένειά σου και χαιρετισμούς. Κόντεψε. Ναι. Ναι. Να σε πω, αυτό που σε είπα στείλ το αργείς. Ναι, θα το στείλω, εντάξει, μην αγχώνεσαι. Ναι, και εγώ αγχώνομαι ρε φίλε, μην αγχώνεσαι. Δικός μας είσαι, μην αγχώνεσαι. Αύριο το τελειώνω. Ναι, αύριο το πρωί θέλω να τελειώνω γιατί δεν θα μπορώ να κατέβω. Απλά τώρα σε παίρνω από το φλεγόμενο αεροδρόμιο Λάρνακα. Τι γίνεται εκεί, για πες. Πήρε φωτιά εδώ Λάρνακα, περιμένουμε τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή περιμένεις, αλλά ναι. Είδες την καντέμιση, σε μιλάμε. Δηλαδή... να σε πω κάτι τώρα, ναι. Να σε πω κάτι γιατί άσχετο. Εδώ ξεκινάνε πρωταθλήματα τα πάντα. Το ποδόσφαιρο ξεκινάει τώρα την Παρασκευή. Ναι. Τώρα κατευθείαν τη Αλφα Εθνική. Με 20% λέει, ξέρω εγώ, φιλάθλους και ιστορίες. Α, το επιτρέπουν κανονικά, το... Ναι, 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 20% σε ανοιχτά γήπεδα τώρα. Το... Για τον μπάσκετ, τι λένε για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ το ίδιο πάλι. Απλά με 10-15% και αυτό που σε είπα. Χωρίς συνθήματα, χωρίς να φωνάζεις. Και ο καθένας απόσταση με τον άλλον και μάσκα. Α, για να μην μεταφέρεται στα πρωταθλήματά του. Τα πρωταθλήματά του. Στα δικά του είναι τα πρωταθλήματα δικά του. Πρωτάθλημα μπάσκετ. Δηλαδή, πόλη, αν γινόταν και... το ευρωπαϊκό, θα άφηναν 20%. Στο κεραυνό. Όχι. Και κλεισμένο θα γινόταν. Το κεραυνό Ηρακλή θα γινόταν και κλεισμένο, ναι. Ναι, θα γινόταν και κλεισμένο. Γι' αυτό και ψάχνανε να βρουν εδώ, γιατί διάβαζα από να γινόταν στο δικό του το γήπεδο. Το μικρό. Σωστό. Γιατί σε λέει χωρίς κόσμο έτσι κι αλλιώς. Και εμείς το ίδιο. Και εμείς το ίδιο. Ναι, αυτό να γίνομαι. Εντάξει, αυτό που πήρα να πω, βασικά θέλω το λογαριασμό. Α, και να σου πω και κάτι για να το κάνω στον αέρα. Ναι, πώς το κάνουν. Ναι, καλησπέρα. Χαιρετισμούς και στη Λεμεσό. Ναι, αυτό δεν λέει. Έτσι λέει. Θέλω αυτό το διαρκέ που θα πάρω. Ναι. Τι θέλω. Ναι, τι θέλεις. Ό,τι και να έχει, δεν με νοιάζει να μάξει τίποτε. Να το δώσει αυτό το παιδάκι, ρε, στο Φίλιππο. Το αρρωστάκι τον αριστερό. Α, το φιλαράκι μου, το Φίλιππο, ναι. Ναι, άρρωστο. Θέλω από τώρα το κατοχυρώνω στον αέρα γιατί... Να το πάρει ο Φίλιππος, τελείωσε. Αυτό, okay.
Εντάξει, τώρα έχω συγκινηθεί τώρα που σα ακούω. Εντάξει, χάρηκα. Να είσαι καλά. Τέλο πάντων, θα μα βρει ο δρόμο κοντά. Κάτι θα γίνει. Εννοείται. Εννοείται. Άντε, άντε τα λέμε. Και... Να είσαι καλά. Όλα... Γεια σου, Στέργιο. Γεια σου. Γεια. Γεια. Λοιπόν, ο φίλο μου Στέργιο από την Κύπρο. Μπράβο. Ηρακλειδέα, τρελό. Και φίλο από πολύ παλιά. Πάμε στον επόμενο. Γεια σα. Εγώ ακούγομαι. Εσεί, ναι, εσεί. Γεια σα. Θα ήθελα να σα ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν παίζει ο Βασιλόπουλο και λίγο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Ποιο Βασιλόπουλο? Α, δεν μπόρεσε να βγει σήμερα, ναι, έχετε δίκιο. Ναι, γιατί τον θα τον έχουμε αύριο, ναι, έχετε δίκιο, ναι. Και... Το, είπαμε για ρεπορτάζ, είπαμε για τον τερματοφύλακα που θέλει από τη Λίβερπουλ. Για τη φανέλα. Είπαμε για τη φανέλα. Ποιον έβγαλε, το είπε. Εγώ το είπα, γιατί. Δύο βραβεία από την Ένωση Συντακτών έχω πάρει. Όχι, δεν λέω ότι δεν μπορείτε να το πείτε. Το είπα εγώ. Το είπα εγώ. Και βγάλαμε και τον Νίκο Μοσχοβίτη, είπε για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Τον ακούσατε. Το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, πόσους παίκτες θέλει ακόμα? Κανέναν. Κανέναν, τους πήρε όλους. Έκλεισε τον μπάσκετ. Δηλαδή, τη δωδεκάδα την έκλεισε. Βέβαια, τελείωσε. Πήρε ψηλούς, κοντούς, τα πάντα. Γκρίφιν, Λόβ, πήρε. Μήτρου Λόγκ. Ωραία, αυτό ευχαριστώ. Ναι, ναι, καλή ομάδα. Κάνει Ηρακλής, θα κάνει και ο Άρης. Έκανε και ο Ηρακλής. Καλή ομάδα έκανε και ο Ηρακλής, ναι. Και ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης τώρα δεν μας τα λέει λίγο καλά, αλλά θα μας τα πει μετά, θα δούμε. Να ελπίζουμε να έχει να εκπροσωπείται και ο Άρης. Μακάρι. Μακάρι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Θα τα πούμε, θα γεια σας. Γεια σας. Έτσι κι αλλιώς έχουμε και το ΠΑΟΚ 24 πιο μετά. Ναι. Τα λένε τα παιδιά. Έκλεισε με αισιόδοξο μήνυμα. Θέλει όλες τις ομάδες Θεσσαλονίκης ενωτικός. Στην αρχή μας έκραξε. Ναι. Όχι, παίρνει συχνά ο συγκεκριμένος κύριος. Παίρνει, ναι. Θέλει το ρεπορτάζ της ομάδας. Θέλει Βασιλόπουλο να ακούει, ε. Θέλει, ναι, ναι. Εντάξει, και το Στέργιο θέλει να ακούει. Είχαμε Στέργιο το μεσημέρι, Κόλκα το πρωί. Ναι. Εντάξει, ο Κώστας σήμερα δεν μπορούσε, θα μπορέσει την άλλη φορά. Δεν το ξανακάνω, λέει. Έλα ρε Στέργιο, σιγά τώρα ρε φίλε. Μην τρελαίνεσαι. Λοιπόν, μεγαλώσαμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε άλλο φίλο? Όχι. Όχι. Έχουμε και λίγα λεπτά. Έχουμε 6 λεπτά ακόμα. Έχουμε και λίγα λεπτά ακόμη για να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Να πούμε ότι στις 8.30 τώρα που βλέπω στιγμιότυπα NBA, στις 8.30 παίζει το Milwaukee με τους Orlando. Θα ναι. Έχουμε δηλαδή το βράδυ πάλι. Θες να πούμε πρόγραμμα NBA σήμερα. Και το βράδυ 10 η ώρα έχει την μπάλα. Ναι. Λειψία Παρί. Και 11 έχει Indiana Pacers, Miami Heat για όσους ρομαντικούς. Δεν το βλέπεις. Ναι, δεν το βλέπεις. Θα έχει Λειψία Παρί 11 η ώρα. Θα είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Εν τω μεταξύ το καλό ποιο είναι τώρα, το έκανα και ποστάρισμα στο Facebook, το είδα από κάποιον Αμερικάνο. Ναι. Εάν το σκεφτείς, έχει επί 8 μέρες σερί 4 match NBA playoffs. Δηλαδή αυτό που είπες το Miami Pacers, μετά έχει κι άλλο. Ναι. Έχει 4 μάτς, μπορείς να δεις σερί, δηλαδή να πηγαίνεις μέχρι τα ξημερώματα να βλέπεις NBA. Και μάλιστα μάτσε playoffs, όχι μάτς πίκι πίκι πόκο πόκο. Ωραία. Κρούσμα κορονοϊού στη Λίβερπουλ, Κώστα. Από τώρα. Ο Τσιμίκας. Φαντάζεσαι. Αυτός τώρα καινούργιος. Στην Αυστρία βρίσκεται η Λίβερπουλ, αν δεν κάνω λάθος, για προετοιμασία. Το ξέρω λόγω Τσιμίκα, μας έχουν ζαλίσει. Πήγε ο Τσιμίκας, έκανε την πάσα. Η πρώτη του φωτογραφία με χαμόγελο στην πρώτη μαζί τη Λίβερπουλ. Ξέρεις πώς πάει αυτό. Αξίζει εσύ τώρα. Εντάξει. Ναι, το αξίζει. Μεταγραφή στη Λίβερπουλ είναι ό,τι ναι, λέμε ναι. Τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, τι πρόγραμμα έχει άλλο. Είπαμε 8.30 παίζει Milwaukee με το Ορλάντο. Μετά ωραία. Παίζει, όπως είπες, Ινδιάνα με το Μαϊάμι. 1.30 ώρα παίζει Χιούστον με το Οκλαχώμα, με τους Thunder. Και 4 ώρα χειρό παιχνίδι. Ποιο έχει? Οι Lakers. Με τους Portland. Πού να ξυπνήσω πάλι 4 ώρα, ρε φίλε. Δύσκολο είναι όντως. Πού να ξυπνήσω. Δεν θα κοιμηθώ καν. Έτσι είναι. Θα κοιμηθώ 6 ώρα και αύριο θα κάνεις εσύ εκπομπή. Που δεν έρχεσαι αύριο κιόλας. Αύριο θα έρθω 2 ώρα το μεσημέρι εγώ. Θα κάνω 2-3. Και μετά εδώ θα είσαι. Πού θα πας μετά, ποιος σε καρτερεί. Μετά θα κάνεις βάρδια. Εντάξει, θα έχω και κάπου ενδιάμεσα βάρδια στο site. Θα είναι και αν μου δώσει τα κλειδιά της εκπομπής, μπορεί θα κάτι να κάνει. Θα είναι και ο Χρήστος εδώ, σου δίνω τα κλειδιά της εκπομπής. Γιατί αύριο, τι ημέρα είναι αύριο, Τετάρτη. Αύριο ξενύχτη έχει Lakers. Λοιπόν. Ωραία, αμέσως μετά All About Aris On Air για τους φίλους που θέλουν να ακούνε Αντώνη Γκάτζιο και το ρεπορτάζ. Είπαμε εμείς βέβαια για τον μπασκετικό Άρη, είπαμε και για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ακούσαμε Νίκο Παπαδόπουλο, τώρα θα τον ακούσετε πιο αναλυτικά με τον Γιώργο Γκάτο. Και εγώ θα είμαι. Και με τον Γιώργο φυσικά, εννοείται. Δεν φεύγω ποτέ. Λοιπόν, δεν φεύγεις ποτέ. Ναι, πού να πας, κολώνα είσαι και εσύ, κρατάς το σταθμό. Λοιπόν, και είπαμε και για το ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ που ζήτησε ο φίλος και βεβαίως πολύ καλά έκανε, αλλά η πιο σημαντική είδηση, έτσι το σχόλιο που μπορούμε να πούμε, είναι ότι
Δεν θα γίνει μεταγραφή πριν το μάτς με την Μπεσίκτας. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τώρα όλα τα άλλα έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα και απεσαλιμανιώτικα. Το θέμα είναι ότι η ομάδα θα πάει όπως είναι στο κρίσιμο παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Το παιχνίδι των 10 εκατομμυρίων. Έτσι. Έτσι, ναι. Πρόκριση δίνει στους ομίλους. Πάντως έχει σήμερα παιχνίδια και για προκριματικά Champions League και για Europa League. Εντάξει, τώρα αν θέλει κάποιος να στοιχηματίσει περισσότερο, όχι τηλεοπτικά. Έχει Καραμπάκ, Σίλεξη. Σίλεξη είναι η πρωταθλήτρια της, του Σκοπίων. Καραμπάκ. Ναι. Oh. Έχει Λέγκε Βαρσοβία, Λίνφιντ. Άσος δηλαδή. Ναι, λογικά άσος είναι. Δυναμό Μπρέστ, η ομάδα του Μαραντόνα δεν είναι αυτή. Ναι, βέβαια. Που απέκλεισε τον, τον Ατρόμητο. Τον Ατρόμητο. Με την Αστάνα. Ντέρμπι αυτό, Λευκορωσία, Καζακστάν. Καλό. Ωραίο. Θα πέσουν κορμιά. Η Σέλτικ του Βασίλη Μπάρκα με την Ρέκιαβικ. Από την Ισλανδία. Η Σέλτικ του Βασίλη Μπάρκα με την. Ναι. Ναι. Και Ερυθρός Αστέρας Europa. Στο Champions League παίζει Europa. Είναι η πρωταθλήτρια του Γιβραλτάρ. College Europa. Ναι. 1-0-3 ο Ερυθρός Αστέρας. Κολέγιο είναι αυτό. College Europa, έτσι λέγεται. College. Πόσα δίνεις και για να μπεις. College Europa. Celtic Reykjavik 1-0-6. Δυναμό Μπρέστα Αστάνα 2-0-7 το διπλό. Τη Αστάνα. Λέγκε Βαρσοβία Λίνφιλντ 1-14. Και Καραμπάχ Σίλεξ 1-20. Ναι, εντάξει, τώρα πια Σίλεξ. 14-25 πληρώνει. Ναι, εντάξει. Καραμπάχ. Πώς βγήκαν αυτοί οι πρωταθλητές, οι Βαρντάρ δεν ήταν εκεί πέρα. Να γκόρνο Καραμπάχ και όχι και με Σκοπιανούς. Με Σκοπιανούς. Βλέπω καμιά ανατροπή. Παιδιά, παίξτε ανατροπή. Σας το λέω. Γίνονται κάτι τέτοια τρελά. Κάτσε, κάτσε να το πατήσω. Διπλό ημίχρονο στο τελικό. Κάπως έτσι έχουν αποκλειστεί ομάδες από την UEFA. Έχουν φάει μπαν όπως η Σκεντερμπρέου για παράδειγμα. Έτσι, δεκαετία αποκλεισμό φάγανε και στιγμένα. Διπλό ημίχρονο στο τελικό 34 φιλαράκι. 34. Παιδιά, σας το είπα. Μην πείτε ότι δεν σας το είπα. Και έχει δύο μάτσες τα πραγματικά του Europa. Και άσο ημίχρονο 2 τελικό 126. 3 ευρώ πήρες 3,75. Τα σκαψες. Λοιπόν, για πες τα προκριματικά του Europa. Αυτά απασχολούν τον Άρη από εδώ και στο εξής. Α, σωστό. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, όλα τα παιχνίδια για το Europa League. Πρώτος προκριματικός, ο Άρης περιμένει 6 αποκλεισμούς ισχυρών αντιπάλων για να είναι αυτός τους ισχυρούς. Στον δεύτερο προκριματικό, στην κλήρωση που θα γίνει 31 Αυγούστου. Ναι. Μόνα τα παιχνίδια εννοείται. Λίνκον Πρίστινα στις 7. Ναι. Η Πρίστινα είναι από το Κόσοβο. Η Λίνκον είναι από τα. Από τα Highlands. Πρέπει να τα νησιά. Όχι, από τη Βόρεια Ιρλανδία είναι. Ναι, όχι, το Γιβραλτάρ, συγγνώμη, είναι η δεύτερη ομάδα του Γιβραλτάρ, η Λίνκον. Αυτή είναι. Και η Λίνκον είναι το Γιβραλτάρ. Ναι. Το Γιβραλτάρ δηλαδή έχει δύο ομάδες. Δύο ρε, εσύ. Όλοι τρεις νομίζω βγάζουν. Τρεις. Δύο στο Europa, μία στο Champions League. Και στις 9 η ώρα Εγκορντανή. Τι είναι αυτό? Με Ζέτα. Ωραία, Ζέτα. Η Ζέτα. Η αδέρφη μου. Η Εγκορντανή. Η Εγκορντανή. Η Εγκορντανή είναι η ομάδα από την Ανδώρα. Σούπερ. Υπάρχει και αυτή η χώρα στο χάρτη των Ευρωπαϊκό. Η Ζέτα. Κώστα, ξέρεις από ποια χώρα είναι η Ζέτα? Η Ζέτα, ναι, κάτι μου λέει. Μολδαβία. Είναι το Μαυροβούνιο. Κοντά μας είναι. Κοντά μας. Ναι. Ζέτα. Ναι, Ζέτα. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Να ζήσουν το όνειρό τους. Λογοθέτη. Ναι, σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Λοιπόν. Δίνεται αυτή η δυνατότητα από την UEFA να παίξουν και αυτές οι ομάδες να κυνηγήσουν το όνειρό τους, έτσι δεν είναι? 100%. Και αυτό είναι το σημαντικό όταν μιλάμε για αθλητισμό. Εδώ πέρα έχει ένα δημοσίευμα που λέει θέλει το ένα Final Four των προκριματικών του BCL Ηρακλής. Πού το λέει? Σε ένα site. Σε ποιο site? Sport 24. Όχι, ρε. Έτσι λέει. Μα ακούσαν που το είπα. Λες, έγραφο λέει με το οποίο ζητά από τη FIBA τη διοργάνωση ενός Final Four. Ήρα! Έτσι λέει, καέρα κλείς. Έτσι λέει. Εγώ δεν έστειλα τίποτα πάντως. Αφού λέει οι παράγοντες του γυρεού. Εγώ δεν είμαι παράγοντες, παιδιά. Ενημερώθηκαν πως θα διεκδικήσουν είσοδό τους ομίλους του Final Four μέσω. Ναι, μέσω αυτής της διαδικασίας. Με αποτέλεσμα να στείλουν έγγραφο στη FIBA και να ζητούν τη διοργάνωσή του. Μάλιστα. Οι ανακοινώσεις αναμένονται στα τέλη της εβδομάδας, Κώστα. Το ξέρεις σίγουρα αυτό. Για το που θα δώσει τα Final Four των προκριματικών η FIBA για το BCL. Ναι. Αυτά είναι τα δεδομένα. 5 και 1 φτάσαμε. Τελείωσε η εκπομπή. Ήρα! Λοιπόν, τώρα κι εγώ μιλάω εδώ στο Messenger. Μιλάς κι εσύ, μιλάει και ο ακροατής. Όλοι μιλάμε. Λοιπόν, και ο ένας με τον άλλον. Mm-hmm. Να είστε όλοι καλά. Αύριο πάλι ραντεβού λίγο μετά τις 3. Πάντα εδώ στο Λίμπορος 107,4. Μια ωραία παρεούλα έχουμε δημιουργήσει. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά και αύριο, εννοείται. Θα έχουμε και θεματάκια και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά. Αμέσως τώρα All About Aris On Air
με Γιώργο Γκάτο και Γιώργο Μπαϊράμι. Πρώτο Θεός, εμείς αύριο το μεσημεράκι και πάλι ραντεβού λίγο μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.